Έχουμε μπει εκεί. Καλημέρα σε όλους και όλες. Σας καλωσορίζω στην σημερινή διαδικτυακή ημερίδα με θέμα πολιτισμός εν μέσω πανδημίας, η επόμενη μέρα. Η σημερινή ημερίδα είναι στα πλαίσια του κύκλου των webinars που διοργανώνουν όλες οι επιτροπές του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας Δήμου Λαρισαίου. Η παρουσία σας μας τιμά ιδιαίτερα. Κοντά μας σήμερα έχουμε 4 διακεκριμένους ομιλητές από τους κλάδους του θεάτρου, της μουσικής, του μουσείου και από το Δήμο που εκπροσωπεί ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, κύριος Πάνος Σάπκας. Την συζήτηση θα συντονίζω εγώ, ονομάζομαι Χατιλάρης Παύλος, είμαι αναπληρωτής συντονιστής της Επιτροπής Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας και ο Βαγγέλης Λάζος, μέλος της Επιτροπής Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας του Δήμου Λαρισαίου. Πριν δώσω το λόγο στον Βαγγέλη το Λάζο, βλέπω έχει συνδεθεί ο πρόεδρός μας, ο Γιώργος Κατρανάς. Γιώργο, θέλεις να απευθύνεις έναν χαιρετισμό? Βεβαίως, ευχαριστώ Παύλο. Καλημέρα σε όλους. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος σήμερα που έχουμε την ευκαιρία να πραγματοποιήσουμε τη διαδικτυακή. Έβαλε η πολιτεία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους σημερινούς συζητητές, τους περισσότερους τους γνωρίζω και είμαι πολύ χαρούμενος που τους βλέπω έστω και διαδικτυακά. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, Πρόεδρε. Βαγγέλη. Καλημέρα σε όλους. Σας καλωσορίζω με τη σειρά μου στην δεύτερη μερίδα της Επιτροπής Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού. Σας ευχαριστούμε όλους σας για τη συμμετοχή, μας τιμά ιδιαίτερα. Ονομάζομαι Βαγγέλης Λάζος αρχικά, είμαι μέλος της Επιτροπής Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού. Νομίζω μπορούμε να αρχίσουμε τώρα και ας δώσουμε το λόγο στον κύριο Παναγιώτη Σάπκα, Αντιδήμαρχο Πολιτισμού και Επιστημών. Κύριε Σάπκα, σας ακούμε. Καλημέρα και από μένα. Εγώ θα ήθελα να εκφράσω ένα μεγάλο ευχαριστώ και βέβαια να σας πω και συγχαρητήρια, γιατί είναι πολύ σημαντικό μέσα σε αυτή την πανδημία που ζούμε να υπάρχουν τέτοιες ενέργειες, τέτοιες συζητήσεις για ένα τόσο σημαντικό ζήτημα και βέβαια που έχει σχέση και με τον πολιτισμό και με τον αθλητισμό και με την παιδεία, γιατί κατά ψέματα αυτά είναι ένα πράγμα. Ο αείμνηστος Χατζηδάκης, ο μεγάλος, έλεγε ότι θέλω του Υπουργείου Πολιτισμού για μία μέρα μόνο για να το καταργήσω. Γιατί ακριβώς ο πολιτισμός δεν είναι τα πάντα. Δηλαδή δεν είναι ένα συγκεκριμένο θέμα. Και πάνω απ' όλα είναι η παιδεία. Πανδημίες. Εγώ καταρχήν χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι μέρος αυτής της ομάδας που τυχαίνει να είμαστε και πολύ στενοί συνεργάτες, όπως με την Κυριακή, με τον Χρήστο, με την Άννα την Ιακωβίδου. Ουσιαστικά συνεργαζόμαστε εδώ και πάρα πολλά χρόνια και σχεδόν καθημερινά. Άρα λοιπόν εγώ θα κάνω μια τοποθέτηση περισσότερο γενική, πολιτική, αναφερόμενος περισσότερο στην πολιτική, την πολιτιστική, που ουσιαστικά εφάρμοσε ο Δήμος μέσα στα πλαίσια αυτού που ζούμε, μέσα στα πλαίσια της πανδημίας. Πανδημίες και δύσκολες εποχές, η ανθρωπότητα έχει περάσει κατά καιρούς πολλές. Πάντα είναι γεγονός ότι μετά από τέτοιες μεγάλες δυσκολίες, πανδημίες ή πολέμους, δεν διαφέρουν πολύ. Τα θύματα πολλές φορές είναι περισσότερα από την πανδημία παρά από ένα πόλεμο. Πάντα υπάρχουν αλλαγές. Πάντα γίνονται πολύ σημαντικές αλλαγές. Και καλούμαστε, όταν τελειώσουν πλέον αυτές οι πανδημίες ή οι πόλεμοι, να διαχειριστούμε αυτά τα οποία συμβαίνουν. Οι αλλαγές είναι σε πολλά επίπεδα. Οικονομία, κοινωνία, ακόμα και πολιτικές αλλαγές.
πολιτισμός είναι στην πρώτη μοίρα όταν ερχόμαστε για τη διαχείριση αυτών των αλλαγών για το μετά. Και γιατί το λέω αυτό? Διότι ο πολιτισμός είναι αυτός ο οποίος θα κανονίσει το πρόσωπο που θα έχουν αυτές οι αλλαγές. Η προσωπική μου λοιπόν άποψη είναι ότι αλλαγές που θα υπάρξουν, που έρχονται μετά την πανδημία, που ζούμε, αυτές είναι μεγάλες, αλλά πρέπει να έχουν σίγουρα ανθρώπινο πρόσωπο και πάνω απ' όλα κοινωνικό πρόσωπο. Μόνο έτσι θα μπορούμε να φύγουμε, να βγούμε από αυτό το τούνελ στο οποίο βρισκόμαστε και να πάμε σε μια καλύτερη κοινωνία. Άλλωστε, ο πολιτισμός είναι η γνώση που ουσιαστικά φέρνει από το παρελθόν στο μέλλον μια αλήθεια, την οποία βέβαια εμείς την εξελίσσουμε. Έγινε μια μεγάλη κουβέντα πριν από 2 μέρες ή 3 στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τα θέματα πολιτισμού και πανδημίας. Εγώ θα κρατήσω μια φράση μόνο την οποία θα σας διαβάσω, η οποία ουσιαστικά λογικά από ό,τι διάβασα την είπε ο Γιώργος Χωραφάς. Είναι: ακόμα και σε συνθήκες απόλυτης κρίσης, οι τέχνες είναι απαραίτητες για να διατηρήσουν και να βελτιώσουν τη ζωή. Αυτό λοιπόν κρατάμε, αυτό είναι ούτως ή άλλως στα πλαίσια της πολιτιστικής μας πολιτικής και ας αρχίσουμε το διατάφτα. Έρχεται λοιπόν η κρίση και έρχεται ξαφνικά. Ήμασταν έτοιμοι για πολύ μεγάλες εκδηλώσεις. Ήταν τότε που ξεκινήσαμε. Είχαμε αρχίσει να γιορτάζουμε τα 100 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου μας φωτογράφου, του Τάγκη Τλούπα, ένα πρόγραμμα εκδηλώσεων πολλών και μεγάλων, και παράλληλα τα 90 χρόνια του Δημοτικού μας Οδείου. Επίσης, με ένα πρόγραμμα πολύ μεγάλο. Χώρια, βέβαια, όλα τα άλλα, όλοι οι άλλοι θεσμοί που όλοι τους ξέρουμε, που συνεχίζουν, ήταν οι απόκριες μπροστά μας, τα μπουλούκια και πολλά άλλα. Τι γίνεται? Σοκ. Παθαίνουμε σοκ. Ξαφνικά έπρεπε να είμαστε μέσα στα σπίτια μας, να είναι όλα κλειστά, να μην ξέρουμε τι να κάνουμε. Κυρίως το πρώτο πράγμα που σκεφτήκαμε, να σας πω την αλήθεια, είναι τα μικρά παιδιά. Είναι οι νέοι. Τα μικρά παιδιά, όχι οι νέοι ακριβώς. Τα μικρά παιδιά. Τι θα γίνει? Κλεισμένα μέσα στο σπίτι, χωρίς τίποτα. Και ξαφνικά είχε βγει, όπου μας έλεγαν συνέχεια, που ακούγαμε, είναι ότι πολύ γρήγορα, όλοι μαζί, σαν πολιτικοί, και βγάλαμε ένα σλόγγαν που έλεγε: ο πολιτισμός δεν κατεβάζει ρολά. Αυτό λοιπόν ήταν το πρώτο βήμα που κάναμε. Δεν ήμασταν, δεν ήταν έτοιμοι, δεν ήμασταν έτοιμοι ψηφιακά, δεν ήμασταν έτοιμοι με τις νέες τεχνολογίες. Κακά τα ψέματα. Θα σας πω μια αλήθεια. Με ένα χρόνο πριν την πανδημία, δεν δικαιολογούταν από το λογιστήριο έξοδα βιντεοσκόπησης παραστάσεων. Δεν δικαιολογούταν. Εφόσον η παράσταση ήταν ζωντανή, δεν δικαιολογούταν. Άρα δεν ήμασταν έτοιμοι. Ευτυχώς υπήρχε ένα αρχείο το οποίο είχαμε κάνει, κυρίως από το Δημοτικό Οδείο Λάρισας και τις μεγάλες συναυλίες του. Σίγουρα το Θεσσαλικό Θέατρο είχε το δικό του αρχείο, η Σχολή Χορού, ο Τυριτόμπα είχαν αρχεία και αυτό κάναμε. Ξεκινήσαμε άμεσα μέσα από το κανάλι μας στο YouTube με τον τίτλο «Πολιτισμός δεν κατεβάζει ρολά» και κάθε μέρα, όσο μπορούσαμε περισσότερα, βάζαμε συνέχεια παλιές εκδηλώσεις υψηλού επίπεδου, πάντα ήταν, για να μπορούν οι κάτοικοι της πόλης, οι πολίτες μας, να βγουν από αυτό το τέλμα που είχαν αρχίσει να μπαίνουν. Είναι κλεισμένοι μέσα στο σπίτι και να μην ξέρουν τι να κάνουν. Παρέα μας είναι πάντα ο πολιτισμός. Με τον πολιτισμό μπορούμε να πάμε παραπέρα. Και αυτό το είδαμε από την πρώτη μέρα. Άρα λοιπόν ο πολιτισμός πάντα πρέπει να είναι σε πρώτη μοίρα. Αυτό να μην το ξεχνάει κανένας και ιδιαίτερα η κυβερνήση.
οι δομές του Δήμου βέβαια όλες ενωμένες δούλεψαν, όπως τα μουσεία μας, είχαν προγράμματα εκπαιδευτικά, αμέσως άρχισαν και πραγματικά άρχισε να δουλεύει το σύστημα αυτό πάρα πολύ καλά. Έχουμε τώρα λοιπόν και λέμε. Ένα μεγάλο παράδειγμα το οποίο είδαμε εκείνη την εποχή, την πρώτη εποχή, ήταν ότι στο εξωτερικό και ιδιαίτερα στην Νέα Υόρκη, το Lincoln Center, είχε γυρίσει ένα πάρα πολύ ωραίο βίντεο με την Θεσσαλική, με τη Θεσσαλική οργάνωση που ήταν ένα πανθεσσαλικό φεστιβάλ μουσικής δωματίου που γινόταν στους αρχαιολογικούς μας χώρους. Και ξαφνικά όλη η Νέα Υόρκη μέσα στην πανδημία, μέσα στην καραντίνα, βλέπει το ντοκιμαντέρ αυτό το οποίο γυρίστηκε με την χορηγία του Σταύρου Νιάρχου όσο αφορά την Ελλάδα και του Lincoln Center, και πρώτο πλάνο είναι το αρχαίο μας θέατρο. Και μας παίρνουν τηλέφωνο πάρα πολλοί Λαρισαίοι ή Θεσσαλοί που έβλεπαν την εκπομπή αυτή. Αυτό λοιπόν μας έβαλε στη σκέψη ότι πρέπει να κάνουμε κι εμείς ακριβώς παραγωγές πια. Εκεί λοιπόν ερχόμαστε στη δεύτερη φάση που έχουμε αρχίσει και καταλαβαίνουμε ότι δεν υπάρχει μία πολιτική από το κεντρικό κράτος που αφορά στη βοήθεια των καλλιτεχνών ή μάλλον καλύτερα των ανθρώπων που δουλεύουν για τον πληθυσμό. Θυμάστε τότε είχε αρχίσει παγκόσμια και αναπτύσσεται το κίνημα το Help Art Workers. Έτσι. Λοιπόν, αυτό λοιπόν ήταν το έναυσμα για να πούμε εμείς πρέπει κάτι να κάνουμε σαν Δήμους. Δεν γίνεται να αφήσουμε τους ανθρώπους μας, τους ανθρώπους, τους συνεργάτες μας, αλλά και τους πολίτες που είναι σε αυτά, γιατί ήταν η πλέον πληττόμενη ομάδα. Η πλέον πληττόμενη ομάδα. Κάνουμε λοιπόν το εξής. Αποφασίζουμε πρώτοι, αυτό μπορούμε να το πούμε, πρώτοι σε όλη την Ελλάδα σαν Δήμος, βγαίνουμε και λέμε, παρόλο που ήταν μέσα στην πανδημία, παρόλο που τα περισσότερα χρήματα ο Δήμος τα έδινε, τότε ήταν έκτακτες ανάγκες για αγορά, μάσκες, γάντια, αντισηπτικά, ήταν τότε με τους Ρωμά που είχε κλείσει η συνοικία της Νέας Μύρνης που δίναμε φαγητά κλπ. Παρόλα αυτά, επειδή είναι πρώτη προτεραιότητά μας ο πολιτισμός, με εντολή Δημάρχου λέμε θα βγάλουμε ένα κονδύλι και θα βοηθήσουμε τους ανθρώπους που δουλεύουν στον πολιτισμό στην πόλη μας, στους δικούς μας, δηλαδή τους λαρισαίους επαγγελματίες, αν θέλετε, του πολίτη που δουλεύουν στον πολιτισμό. Λέμε που δουλεύουν γιατί δεν είναι μόνο οι καλλιτέχνες, έτσι. Είναι πολλά επαγγέλματα γύρω από μία παράσταση, γύρω από ένα θέατρο, γύρω από μία μουσική παράσταση, γύρω από ένα μπαλέτο, έτσι. Λοιπόν, αποφασίζουμε λοιπόν και κάνουμε, χρηματοδοτούμε, προσέξτε, πρέπει να ξεχωρίσουμε, δεν δίνουμε χρήματα, δεν αποφασίσαμε να δώσουμε χρήματα, επιδόματα δεν μπορεί να δώσει ο Δήμος. Ο Δήμος δεν μπορεί να αντικαταστήσει ένα υπουργείο. Αυτό το οποίο μπορούσαμε να κάνουμε και το κάναμε, και μάλιστα το κάναμε πρώτοι και γίναμε και μάλιστα ένα καλό παράδειγμα και πάρα πολλές πόλεις μας πήραν τηλέφωνο και έμαθαν το πώς λειτουργούμε, είναι ουσιαστικά χρηματοδοτούσαμε, κάναμε ένα κάλεσμα ανοιχτό και χρηματοδοτούσαμε παραγωγές για την περίοδο αυτή, έτσι όχι παλιές παραγωγές που ήταν έτοιμες απλώς, για την περίοδο αυτή που είτε πεζόταν διαδικτυακά, είτε όταν άνοιγαν για λίγο, όπως θυμάστε, με ελάχιστους θεατές τα ανοιχτή χώροι, όπως ήταν το θεατράκι του Μήλου, του Παπά, όπως ήταν ο κινηματογράφος, αλλά είτε γινόταν διαδικτυακά, λοιπόν το παίζαμε σε βίντεο, είτε γινόταν ζωντανά, οι παραγωγές πληρωνόταν, οι επαγγελματίες πληρωνόταν και σιγά σιγά αυτό άρχισε και έπαιρνε σάρκα και οστά. Ειδικότερα, γενικά θα πω ότι
Βέβαια, προσπαθήσαμε οι παραγωγές αυτές να είναι, να διαλεχτούν παραγωγές τέτοιες ώστε να βοηθηθούν όλο και περισσότερα άτομα. Δηλαδή, όχι πολύ ακριβές παραγωγές, αλλά με όσο περισσότερα άτομα γινόταν για να μπορούμε να δώσουμε ένα ψίχουλο κι εμείς, έτσι, γιατί κακά τα ψέματα δεν σώσαμε την κατάσταση, αλλά βοηθήσαμε, πιστεύω, αρκετά. Και τι βοηθήσαμε περισσότερο? Τη δημιουργία. Αυτό είναι για μας ήταν για μας το βασικότερο. Δηλαδή, δεν μπορεί, είναι δημιουργοί όλοι αυτοί. Αν τους κόψεις τη δημιουργία, πεθαίνει. Τελείωσε το θέμα. Άρα, λοιπόν, εκεί βοηθήσαμε. Έγιναν πάρα πολλές παραγωγές. Μπορώ να σας πω ότι μέχρι το Σεπτέμβριο είχαν βοηθηθεί, σε εισαγωγικά, πάνω από 250 άτομα του πολιτισμού. Και βέβαια, αυτό δεν σταματάει εκεί. Συνεχίζεται και μετά, εφόσον συνεχίζεται η πανδημία, εφόσον συνεχίζεται το lockdown, εφόσον συνεχίζεται η κατάσταση αυτή, η τρικατάσταση στην οποία έχουν φτάσει όλοι αυτοί οι άνθρωποι του πολιτισμού, εμείς συνεχίζουμε αυτή την πολιτική, να βοηθάμε όσο μπορούμε, και εννοείται ότι το κάλεσμα συνεχίζει να είναι ανοιχτό και έχουμε και πολλές προτάσεις τις οποίες σιγά σιγά υλοποιούμε. Να συμβουλευτώ και λίγο τα χαρτιά μου, γιατί παρασύρωμα. Λοιπόν, όλες οι δομές του Δήμου εννοείται ότι συμμετείχαν και θα σας τα πούν και οι ίδιοι μετά, που είναι πιο αναλυτικά και πιο εξειδικευμένα ο καθένας στο είδος. Βεβαίως, πρέπει να πούμε ότι όλα δούλεψαν αρκετά καλά. Λάθη εννοείται ότι έγιναν, ήταν πρώτη φορά. Κάποιοι σίγουρα θα δυσαρεστήθηκαν, αλλά είναι ελάχιστοι. Ήδη έχουμε έρθει σε επαφή με πολύ κόσμο που θέλει να κάνει και καινούργιες παραγωγές. Έχουν γίνει καταπληκτικά πράγματα. Δηλαδή, πραγματικά εκπλαγήκαμε με το επίπεδο και το πόσο πολύ, το δυναμικό, το τεράστιο δυναμικό, πολιτιστικό δυναμικό που έχει η πόλη. Είχαμε ξεκινήσει τότε που διεκδικούσαμε την πολιτιστική προσπάθεια να κάνει μεταγραφή των συλλόγων. Αυτό που είδαμε είναι πολύ περισσότερο και πολύ πιο βαθιά η ιστορία. Έχουμε πάρα πολύ μεγάλο δυναμικό και πάρα πολύ καλό δυναμικό, το οποίο εννοείται ότι θα πρέπει να βοηθηθεί και όσο μπορούμε το κάνουμε. Πρέπει να πούμε ότι ένα δεύτερο μεγάλο κύμα ήταν, βέβαια, εννοείται ότι η πινακοθήκη μας, το λαογραφικό μας μουσείο, το θεσσαλικό μας θέατρο, το ΔΙΟ, το Μουσείο Εθνικής Αντίστασης και όλες οι δομές του Δήμου, τη Ριτόμπα, ο οποίος έκανε καταπληκτικές παραγωγές και πήγε πάρα πολύ καλά, ήταν στην πρώτη γραμμή όλων αυτών των εκδηλώσεων που γινόταν διαδικτυακά ή απευθείας. Δείχναμε από το κανάλι του YouTube της Αντιδημαρχίας Πολιτισμού. Πρέπει να πούμε επίσης ότι βέβαια δώσαμε μια μεγάλη όθηση στις εκδηλώσεις των Χριστουγέννων. Στις εκδηλώσεις των Χριστουγέννων, οι οποίες κυρίως έγιναν από δομές του Δήμου, από δικά μας σχήματα, που πήγαν πάρα πολύ καλά, έγιναν πολλοί κύκλοι, αλλά αυτός ο κύκλος των Χριστουγέννων είχε φοβερή επιτυχία, δηλαδή πράγματα που δεν μπορούσαμε και εμείς να πιστέψουμε. Πάνω από 80, μόνο για τα χριστουγεννιάτικα, μιλάμε ότι επειδή υπάρχουν κάποια στατιστικά στοιχεία, υπάρχουν όλα τα στατιστικά μέσω YouTube, πάνω από 80.000 προβολές έγιναν μόνο για την περίοδο εκείνη των Χριστουγέννων. Των, ας πούμε, εκδηλώσεων που έγιναν για τα Χριστούγεννα. Αυτό είναι η πολιτική που ουσιαστικά ακολουθήσαμε, έτσι, στον τομέα του πολιτισμού όλο αυτόν τον καιρό και συνεχίζει να γίνεται. Ένα πολύ καλό που έγινε με όλη αυτή την ιστορία είναι ότι συνεχίστηκαν θεσμοί. Θεσμοί έστω και διαδικτυακά. Θεσμοί μεγάλοι, όπως είναι το Open Nights, όπως είναι ο Μήλος Παραστατικών Τεχνών, όπως είναι ο Ιπποκράτης, η ΕΝΕ, η Επιστροφή, όλα αυτά έγιναν έστω και διαδικτυακά και είχαν και πολύ μεγάλη απήχηση. Και συνεχίζονται να γίνονται.
έτσι συνεχίζουμε τις απόκριες τώρα, να γίνονται κλπ. Ένα επίσης πολύ μεγάλο που μας έκανε εντύπωση, ένα σημαντικό που μας έκανε εντύπωση, είναι ότι πολλές παραγωγές βγήκαν έξω, έξω από την, όχι μόνο από τη Λάρισα, έξω από την Ελλάδα. Δηλαδή, μπορούμε να πούμε, μερικές βραβεύτηκαν κιόλας, ή μάλλον ήταν και υποψήφιες. Βλέπω τον Ανδρέα τον Αλμπάνη, το Smooth, η παραγωγή που έκανε στα πλαίσια αυτά του, που βοηθώντας τους Λαρισαίους καλλιτέχνες, έτσι, το εκτός, ήταν υποψήφιος σε διεθνή φεστιβάλ, όπως και άλλα ντοκιμαντέρ, τα οποία μικρά ντοκιμαντέρ που γυρίστηκαν στα πλαίσια αυτής της πρωτοβουλίας του Δήμου. Αυτό είναι το γενικό, αυτή είναι η πολιτική μας. Δεν θα επεκταθώ παραπάνω, αργότερα μπορεί να ξέχασα κάποια πράγματα, κάποιες ερωτήσεις θα γίνουν, είμαστε εδώ για να τις απαντήσουμε. Συμπεράσματα. Ένα συμπέρασμα που βγάζουμε είναι, το πρώτο συμπέρασμα είναι ότι δεν ήταν ο πολιτισμός σε πρώτη προτεραιότητα από εκεί που πρέπει να είναι. Δηλαδή ήταν μια αρκετά σκληρή πολιτική εις βάρος των ανθρώπων του πολιτισμού από την κεντρική εξουσία. Εμείς προσπαθήσαμε με τα μέσα που μπορούσαμε να βοηθήσουμε. Είδαμε ότι συμπέρασμα, αλληλεγγύη, ήταν κάτι το οποίο δεν υπήρχε παλιά τόσο σε τέτοιο μεγάλο βαθμό και ξαφνικά σε όλα τα επίπεδα και στον πολιτισμό φάνηκε η αλληλεγγύη που ο κόσμος και οι πολίτες έχουν στον πολιτισμό αλλά και μεταξύ τους και οι φορείς του πολιτισμού υπερίσχυσε αυτό το η αλληλεγγύη. Έτσι. Συνεργασίες. Είχαμε πολλές συνεργασίες που δεν είχαμε παλιά. Είχαμε πολλές αιτήσεις για συνεργασίες. Πολλές προτάσεις για συνεργασίες. Καταπληκτικές. Έγινε μια καταγραφή συλλόγων. Έγινε μια καταγραφή ανθρώπων του πολιτισμού. Έγινε μια καταγραφή συγκροτημάτων, μουσικών ή θεατρικών σχημάτων ή χορευτικών σχημάτων. Πάρα πολύ μεγάλη συμβολή επίσης και του Θεσσαλικού Μπαλέτου ή της σχολής μπαλέτου του Δήμου, αλλά και ιδιωτικών σχολών και ομάδων χορού, που έκαναν καταπληκτικά πράγματα κατά τη διάρκεια της καραντίνας και συνεχίζουν να κάνουν. Έτσι. Λοιπόν, άρα λοιπόν είναι κάτι το οποίο πρέπει να το κρατήσουμε. Να το κρατήσουμε. Συνέχεια, ούτως ή άλλως, υπάρχει προς το παρόν διαδικτυακά, συνεχίζουμε, έχουμε μάθει αρκετά πράγματα, έχουμε μπει στις νέες τεχνολογίες, ίσως πρέπει ακόμα περισσότερο να μορφωθούμε πάνω σε αυτά, όλοι μας, κυρίως εμείς που είμαστε πιο μεγάλοι νέοι, τα ξέρουν καλύτερα, για να μπορέσουμε να βγούμε ακόμα παραέξω. Ένα συμπέρασμα μεγάλο επίσης είναι ότι γίνανε επαφές διαδικτυακά που δεν μπορούσαμε καν να σκεφτούμε ότι θα μπορούσαμε να συναντήσουμε τους ανθρώπους ή τους θεσμούς που είναι μακριά από την πόλη μας ή μακριά από τη χώρα μας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας να μπορούμε να είμαστε σε μία κουβέντα με ανθρώπους που είναι στο εξωτερικό, ανθρώπους του πολιτισμού ή με ανθρώπους που εκπροσωπούν μεγάλα ιδρύματα, όπως είναι το Λίμπο Σέντρο, όπως είναι το Μέγαρο Μουσικής, όπως είναι η Λυρική Σκηνή, και να βλέπεις και να μιλάς και να κάνεις προγράμματα. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν υπήρχε πριν και μας δόθηκε η ευκαιρία τώρα για πρώτη φορά να το κάνουμε και πρέπει να συνεχιστεί. Ελπίζω να συνεχιστεί και προς τα εκείνη η κατεύθυνση θα δουλέψω. Λοιπόν, δεν θα πάρω πολύ άλλο από το χρόνο. Τελειώνοντας, θέλω να πω ότι βέβαια, ό,τι και να γίνει, η προσωπική επαφή, για την ακρίβεια, όχι η ζωντανή επαφή, ειδικά του καλλιτέχνη με το κοινό, δεν μπορεί να αντικατασταθεί με τίποτα. Πρέπει πάση θυσία, οι χώροι του πολιτισμού να ανοίξουν. Είναι οι μόνοι χώροι που σίγουρα κρατάνε, μέχρι τώρα έχουν αποδείξει ότι κρατούν απαρέγκλιτα όλους τους κανόνες υγιεινής που είναι από τον ΕΟΔΗ. Δεν έχει παρατηρηθεί ποτέ κανένα κρούσμα όσο καιρό έχει ανοίξει. Είναι κρίμα να βλέπουμε κλειστούς αυτούς τους χώρους.
είναι κακό για την κοινωνία μας, είναι κακό για όλους. Δεν είναι δυνατόν να έχουν ανοίξει τα σχολεία και να γράφει μέσα η ΚΙΑ ότι οι δομές οι πολιτιστικές θα μείνουν κλειστές. Το Δίος, που είναι και αυτό σχολείο, είναι κλειστό. Το Μπαλέτο είναι κλειστό. Γιατί δεν γίνονται μαθήματα. Αυτά τα πράγματα πιστεύω ότι πρέπει να τα δούμε, να τα δούμε με άλλο μάτι. Πρέπει να επιμείνουμε επάνω σε αυτό. Αυτά θα ήθελα με λίγα λόγια να πω και να σας ευχαριστήσω και πάλι για που με καλέσατε να πω αυτά τα δύο λόγια. Και το webinar δεν μπορώ να το πω γιατί το διαβάζω συνέχεια wine bar, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Γι' αυτό και αποφεύγω να... Λοιπόν, σε αυτή τη διαδικτυακή κουβέντα ευχαριστώ ξανά που με καλέσατε και περιμένω να ακούσω και τους υπόλοιπους ομιλητές και βεβαίως πάνω απ' όλα απορίες ή κάποιες ερωτήσεις από την. Ευχαριστούμε κύριε Σάκη, ήταν αρκετά σαφής. Λοιπόν, κρατάω πολλές ιδέες και σκέψεις που εκφράσατε. Κάποιες από αυτές είναι ότι μετά την πανδημία έρχονται αλλαγές που πρέπει να συνδέονται με τον πολιτισμό, πως η τέχνη είναι αναγκαία κατά τη διάρκεια κάποιων κρίσεων, αλλά και πολλές δράσεις του Δήμου Λαρισαίων, καθώς όπως είπατε ο πολιτισμός δεν κατεβάζει ρολά. Ευχαριστούμε και πάλι. Λοιπόν, τώρα ο λόγος στον Παύλο. Παύλο. Κύριε Σάπκα, σας ευχαριστούμε πολύ. Εγώ να σας ευχηθώ από πλευράς μου καλή συνέχεια στο έργο σας. Τώρα, συνεχίζουμε την συζήτηση με δεύτερη ομιλήτρια, την κυρία Σπανού Κυριακή, καλλιτεχνική διευθύντρια του Θεσσαλικού Θεάτρου, σκηνοθέτης και θεατρολόγος. Κυρία Σπανού, σας ευχαριστούμε πολύ που βρίσκεστε σήμερα μαζί μας. Ο λόγος σε εσάς. Καλή σας μέρα. Καλημέρα σε όλους σας. Χαίρομαι πάρα πολύ για την πρόσκληση αυτή και χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί βρίσκομαι απέναντι σε νέα παιδιά που παίρνουν αυτή την πολύ έτσι σημαντική πρωτοβουλία για να τις πεποίθησεις ότι πρέπει να ασχολούνται με τα κοινά με έναν τρόπο και αυτό νομίζω είναι πολύ σημαντικό όπως και με τον πολιτισμό. Ακριβώς επειδή μιλάω σε νέα παιδιά, με απασχόλησε πολύ πώς να το πιάσω το θέμα που λέμε. Και έτσι και μέσα στο... Επειδή μιλάω σε νέα παιδιά, επειδή είμαστε στο πνεύμα των ημερών, έβαλα έτσι λίγο σαν τίτλο της δικής μου παρέμβασης «Η αξιοπιστία του καλλιτέχνη». Μια και περνάμε μέσα σε μία περίοδο που μας έχουν αγγίξει όλα αυτά τα οποία ακούμε και συμβαίνουν στο χώρο του αθλητισμού αλλά και στο δικό μας το χώρο του θεάτρου. Θέλω να πω ότι όταν μιλάω συνήθως προσπαθώ να ξεχωρίσω να πω ότι ο πολιτισμός είναι ένας τρόπος ζωής, είναι το πώς λες καλημέρα το πρωί στους φίλους σου, πώς ντύνεσαι, πώς περπατάς στο δρόμο, πώς φέρεσαι στο λουλουδάκι του κήπου σου. Η τέχνη είναι ένα υποσύνολο μέσα στον πολιτισμό, είναι οι άνθρωποι που παράγουν τέχνη και άρα προσπαθώ λίγο να το περιορίσω σε αυτό το οποίο το ξέρω καλύτερα. Και τι σημαίνει η αξιοπιστία του καλλιτέχνη. Βρισκόμαστε αυτή την περίοδο όλοι μάρτυρες μια σειρά συζητήσεων, μια σειρά αποκαλύψεων, μια σειρά να ακούμε για νοσηρά φαινόμενα τα οποία υπάρχουν μέσα στον τρόπο που λειτουργούν, ας πω, είναι στον αθλητισμό, ξεκίνησε και πραγματικά είναι πάρα πολύ σημαντικό που το ξεκίνησε μια Ολυμπιονίκης. Νομίζω ότι σε αυτό πρέπει πάντα να κρατήσουμε την συμβολική του σημασία, ότι μια Ολυμπιονίκης, για τους οποίους μαθαίνουμε από την αρχαία Ελλάδα, την γκρεμίζαμε τα τείχη για να μπουν μέσα στις πόλεις, δηλαδή είχαν τόσο πολύ μεγάλη δύναμη συμβολική, άνοιξε λοιπόν τις πόρτες για να μπορέσουμε να μιλήσουμε για την κακοποίηση, για τη σεξουαλική κακοποίηση, για την ψυχολογική κακοποίηση, για τη σωματική κακοποίηση. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί ο καλλιτέχνης, αυτός που παράγει τέχνη, είναι ένας άνθρωπος προς τον οποίο προσβλέπουμε. Έχουμε ανάγκη να πιστεύουμε ότι αυτό που κάνει
υποστηρίζεται από ένα σύστημα αξιών. Ο πολιτισμός είναι παραγωγή αξιών, δεν είναι απλά αποτελέσματα. Το καταλαβαίνουμε πάλι, γιατί κι εσείς βγαίνοντας από τα σχολεία σας μαθαίνετε ότι ο Παρθενώνας ήταν αυτός ο οποίος συμπύκνωσε τις αξίες της Αθήνας στην κλασική περίοδο. Για τον τρόπο δηλαδή εξέφραζε αυτό που το πώς βλέπανε τον κόσμο. Άρα η τέχνη συνδέεται πάντα με τις αξίες που μπορεί να επιθυμεί, να τίνει να εκφράσει. Γι' αυτό η έννοια της αξιοπιστίας του καλλιτέχνη, ότι αυτό το οποίο παράγει, αυτό το οποίο προσπαθεί να παράγει, βάζει μέσα τον καλύτερό του εαυτό. Δεν το λέω εδώ ηθικά ότι είμαστε καλοί άνθρωποι, αλλά καταθέτει την πίστη του στο έργο που κάνει. Και αυτή η πίστη σχετίζεται και με τα μέσα. Άρα η πανδημία και η επόμενη μέρα της πανδημίας, σε αυτό που φέρνει για τους καλλιτέχνες, για τον τρόπο που δουλεύουμε, για τον τρόπο που φτιάχνουμε τις συνεργασίες μας, το χωριό μας που είναι κάθε φορά η πρόβα για μας τους ανθρώπους του θεάτρου, χρειάζεται να το ξανασκεφτούμε. Πιστεύω ακράδαντα ότι μεγάλο καλλιτεχνικό έργο φτιάχνουν άνθρωποι ελεύθεροι. Γι' αυτό η κακοποίηση είναι ένας τρόπος που υποδουλώνει τους ανθρώπους, ταπεινώνει τους ανθρώπους, τους απομιζά από το καλύτερο που έχουν. Έτσι δεν θα μπορέσουμε ποτέ να περιμένουμε ένα καλύτερο αποτέλεσμα καλλιτεχνικό, το οποίο να εκφράζει κάποιες αξίες. Αυτό βλέπετε ότι η σημερινή μου παρέμβαση, γι' αυτό λέω το θέμα μου είναι η αξιοπιστία του καλλιτέχνη, ότι ο πολιτισμός εκφράζει αξίες που μας ενώνουν. Δεν είναι μόνο αυτό το οποίο και το θέλουμε όλοι να περνάμε καλά, αλλά είναι αξίες που μας ενώνουν, αξίες που χρειάζεται να πιστεύουμε, ότι τίνουμε προς αυτές. Ότι θέλουμε να τις υποστηρίξουμε με όλα τα μέσα που έχουμε, ας κάνουμε και λάθη. Άρα η πανδημία, ένας εκτός από όλα αυτά που ανέφερε πάρα πολύ ωραία ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, ο κύριος Σάπκας, για αυτά που αναπτύχθηκαν με την αλληλεγγύη, με τη συνεργασία, με την ανάδειξη ανθρώπων, η πανδημία είναι μια ευκαιρία, δύσκολη όμως πρέπει να πω, που πρέπει να σκεφτούμε, να λογαριάσουμε πώς προχωράμε, όπως λέει και ο Σεφέρης. Τι εννοώ? Όπως όταν κάποιος άνθρωπος αρρωστήσει, όπως είναι η πανδημία, γιατί είναι πραγματικά μια αρρώστια, σκεφτόμαστε μετά πώς πρέπει να αλλάξουμε τη διατροφή μας, τον τρόπο που ζούμε. Πρέπει να το λογαριάσουμε. Δεν μπορούμε να πούμε ότι τίποτα δεν συνέβη. Έτσι λοιπόν αυτή η περίοδος της κάθαρσης, η οποία βλέπετε είναι ένα αίτημα, και είναι ένα αίτημα για μας ευθύνης και απέναντι σε εσάς. Θέλουμε δηλαδή να αισθάνεστε ότι μπαίνοντας σε αυτό το χώρο της τέχνης, μιλάω πάντα για το αυτό που ξέρω καλύτερα, σας δεχόμαστε εκεί με εμπιστοσύνη, σας δεχόμαστε εκεί με έναν τρόπο που σας γεμίζει αυτοπεποίθηση, που αισθάνεστε ότι είναι ένας χώρος ελευθερίας για να αναπτύξετε τις ικανότητές σας. Αυτό θέλει να το σκεφτούμε πάρα πολύ σοβαρά, ώστε όλα αυτά τα φαινόμενα της κακοποίησης, όλη αυτή η πραγματικά η δυσοδεία που βγαίνει, ότι έχει γίνει το ανθρώπινο σώμα και η ανθρώπινη ψυχή ένα απόλυτα καταναλωτικό και ανταλλάξιμο προϊόν, χρειάζεται να το δούμε από την αρχή. Γιατί βάζω πάντα σαν αντίποδα την ελευθερία. Όταν μιλάμε λοιπόν για την κακοποίηση οποιοδήποτε τύπου, ειδικά μέσα στο επάγγελμα όπου υπάρχουν εργασιακές σχέσεις εξουσίας, χρειάζεται να πούμε απόλυτα ότι αυτή η έκπτωση του ανθρώπινου σώματος, της ανθρώπινης ψυχής και του ανθρώπινου μυαλού σε ένα ανταλλάξιμο προϊόν, στο οποίο κανείς μπορεί να εφαρμόζει ό,τι ποταπό έχει, χρειάζεται να σταματήσει. Αυτό δεν θα μας πάει μακριά.
Και βλέπετε ότι μιλάω με πάθος, γιατί είναι κάτι το οποίο μας φέρνει όλους, τη δικιά μου τη γενιά, μπροστά σε μια ευθύνη, γιατί έχει αυτό συμβεί. Δεν πιστεύω στη συλλογική ευθύνη ότι όλοι το κάναμε. Δεν είναι έτσι. Δεν το κάναμε όλοι. Γι' αυτό και είναι ανάγκη να αποδίδονται οι ευθύνες. Αυτή η κάθαρση για την οποία ζητάμε τώρα είναι ανάγκη να αποδοθούν οι ευθύνες εκεί που υπάρχουν. Δεν το κάναμε όλοι. Αλλά πάλι σαν γενιά, για να μπορούμε να σας κοιτάξουμε στα μάτια, χρειάζεται να πούμε ότι έστω προσπαθήσαμε κατελάχιστον αυτός ο χώρος της τέχνης, του πολιτισμού, ένας χώρος που πρέπει όταν έρχονται οι άνθρωποι και μας χειροκροτούν, χρειάζεται να μας πιστεύουν ότι έχουμε βάλει εκεί τον καλύτερό μας σε αυτό για να παράγουμε αυτό, με τα λάθη μας, καλύτερο σε αυτός, δεν είμαστε καλοί άνθρωποι ηθικολογικά, όχι, μέσα από τα λάθη μας. Γι' αυτό βάζω τον παράγοντα της πίστης, ότι πιστεύουμε σε αυτό που κάνουμε. Και σας καλώ πραγματικά με αυτόν τον τρόπο να σκεφτούμε το πώς προχωρούμε από εδώ και πέρα εσείς σαν με αυτές τις προτάσεις και τι ζητάτε και από εμάς, γιατί αυτός ο διάλογος είναι απαραίτητο να είναι πάρα πολύ καθαρός και πάρα πολύ σαφής. Βλέπετε το ότι είναι αλήθεια ότι αυτή η μεγάλη κουβέντα της αξιοκρατίας στην Ελλάδα καλά κρατεί, τουλάχιστον και τη θυμάμαι από τότε που ήμουν στη δικιά σας την ηλικία, να προσπαθούμε να δούμε ποιοι είναι αυτοί οι τρόποι οι οποίοι έστω κατελάχιστον μπορούν να κατοχυρώνουν έναν τρόπο που σας κάνει εσάς να βλέπετε το δρόμο ανοιχτό. Δρόμος ανοιχτός δεν σημαίνει εύκολος, αυτό πρέπει να το τονίσω, τουλάχιστον για την τέχνη. Η τέχνη είναι ένα πεδίο αγωνιστικό, πολύ σκληρά αγωνιστικό. Δεν είναι ο δρόμος εύκολος, αλλά χρειάζεται να είναι ανοιχτός. Αυτά έτσι για να μην απλοποιούμε κάποια πράγματα, χρειάζεται να αγωνιστεί, χρειάζεται κανείς να επομίζεται την ανασφάλεια, την αγωνία, το να μην είναι ποτέ σίγουρος για το αποτέλεσμα το οποίο παράγει, να το αναρωτιέται διαρκώς για το αποτέλεσμα το οποίο παράγει, να μην επαναπάβεται, να βρίσκεται σε συντονισμό με το παρόν, με το παρελθόν και αν έχει και διέστηση με το μέλλον, είναι ένα πολύ δύσκολο αγωνιστικό περιβάλλον. Αλλά άλλο το αγωνιστικό περιβάλλον και η προετοιμασία για κάτι τέτοιο και πολύ διαφορετικό να είναι ο δρόμος κλειστός και οι προϋποθέσεις για να τον πάρει κανείς να είναι πραγματικά ιδιωτελείς και κακοποιητικές. Αυτό το λέω γενικότερα, εδώ υπάρχει μια μεγάλη στην Λάρισα έχει χτιστεί μια μεγάλη παράδοση συνεργειών, δικτύων και δρόμων. Αυτά χρειάζεται κανείς να τα υπερασπίζει για να μπορεί να προχωρήσει σε αυτό το δύσκολο δρόμο της τέχνης, γιατί επαναλαμβάνω, η πανδημία δεν θα μας βρει ίδιους. Το πώς προχωράμε, το πώς δουλεύουμε, το πώς χρειάζεται να ξανασυναντηθούμε με τα μάτια του κοινού μας θα είναι πολύ διαφορετικό. Γι' αυτό επιμένω πάρα πολύ σε αυτό στους όρους με τους οποίους θα παίζετε το παιχνίδι. Ο Μπρέχτ λέει πώς μπορεί κάποιος σήμερα να γράψει. 5 συμβουλές δίνει για να μπορέσει σήμερα κάποιος να γράψει και το μεταφέρω για να μπορέσει να παράχει έργο. Πρέπει να έχει το θάρρος να πει την αλήθεια. Το θάρρος λοιπόν είναι μια πρώτη λέξη που την κρατάμε σε αυτή την πολύ δύσκολη συγκυρία. Χρειάζεται λοιπόν να έχουμε θάρρος για να μπορέσουμε να μπούμε σε αυτόν τον πολύ αγωνιστικό, όπως λέω εγώ, αλλά τόσο ειδονικό τρόπο της τέχνης, γιατί υπάρχει και αυτό, πρέπει να τα βάζω και τα δύο μαζί. Χρειάζεται δεύτερο να έχει την εξυπνάδα να διακρίνει, να αναγνωρίζει τα πράγματα. Θέλει να, μέσα από τη διέστησή του, τη μόρφωσή του, την παιδεία του, να έχει την ευφυΐα να αναγνωρίζει τα πράγματα. Χρειάζεται να έχει τέχνη, γιατί εμείς έχουμε έναν τρόπο για να μπορέσουμε να πούμε τα πράγματα. Το λέμε μέσα από έναν καλλιτεχνικό τρόπο. Άρα είναι αυτό που είναι η άσκησή μας, ο τρόπος να βρίσκουμε ώστε η τέχνη μας να είναι ευθύβολη και να ακουμπά εκεί που πρέπει. Και να πιστεύουμε στην τέχνη.
Το τέταρτο είναι να έχει την κρίση για να διαλέγει εκείνους που στα χέρια τους η αλήθεια θα αποκτήσει δύναμη. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και είναι πάρα πολύ σημαντικό για όλους μας. Τι μπορεί να επιλέγει ο άνθρωπος που θέλει να μιλήσει για την αλήθεια, να ξέρει σε ποιανόν τα χέρια η αλήθεια θα έχει δύναμη και όχι το ψέμα. Και το τελευταίο, ως καλός Μπρέχτ, ως καλός Οδυσσέας, όπως ήταν πάντα, μιλάει για την πονηριά, δηλαδή να μπορείς να κάνεις και τους λοξούς δρόμους όταν χρειάζεται να φτάσει η αλήθεια εκεί που πρέπει. Δηλαδή, δεν είναι μόνο σαν μία τέτοια μάχη, δεν είναι μόνο το καταμέτωπο, αλλά είναι και οι λοξοί τρόποι για να μπορέσει κανείς να φτάσει στην αλήθεια. Αν το βάλουμε αυτό πρακτικά, έχει σημασία ο κώδικας πράγματι της δεοντολογίας για όλους τους χώρους, αλλά για τους καλλιτεχνικούς χώρους, γιατί γίνεται ιδιαίτερη κουβέντα, γιατί υπάρχει ένας υποκειμενικός παράγοντας πώς συμβαίνουν τα πράγματα. Και μέσα σε αυτόν τον υποκειμενικό παράγοντα του ταλέντου, του αν είναι κάτι καλό, κακό κλπ, μπάζει πολλές φορές πάρα πολύ νερό και είναι εύκολο εκεί να κανείς να θολώσει την έννοια της δεοντολογίας. Πώς δηλαδή δουλεύουμε όλοι μαζί. Και μάλιστα στη δικιά μου την τέχνη, για να μιλάω για αυτό που ξέρω καλύτερα, μια τέχνη η οποία έχει σωματική επαφή εκ των πραγμάτων, γιατί το εργαλείο του ηθοποιού είναι το σώμα του, η φωνή του και η ψυχή του. Και αυτό δεν μπορούμε να το βγάλουμε από την εξίσωση, ούτε ποτέ να κάνουμε θέατρο σαν να βρισκόμαστε σε ένα λογιστικό γραφείο, ένας μακριά από τον άλλο. Πάντα κάνουμε με το σώμα μας. Έχουμε σωματική επαφή, οι ηθοποιοί πάνω στη σκηνή, αλλά και ο σκηνοθέτης που τους διδάσκει, αγγίζονται, φιλούνται με τεχνικούς πάντα τρόπους, αλλά δεν μπορούμε να βγάλουμε τη σωματική επαφή. Άρα οι κανόνες δεοντολογίας, δηλαδή οι τρόποι που πάνω στη σκηνή χρειάζεται να σταθούμε, αλλά να κατανοούμε τα όρια, και αυτό θέλει ευφυΐα πάντα η κατανόηση των όριων, είναι κάτι που αξίζει να το συζητήσουμε, ώστε η επόμενη μέρα στην τέχνη να μην είναι μόνο το αποτέλεσμα, αλλά και η εμπιστοσύνη που χτίζουμε μεταξύ μας, σαν κοινότητα καλλιτεχνών και με το κοινό που έρχεται να μας δει. Αυτό ήθελα να πω. Είναι τα πράγματα κρίσιμα, θα δούμε πολλές αλλαγές μετά. Έχει σημασία να παραμείνουμε σε εγρήγορση, έχει σημασία να παραμείνουμε όλοι σε διάλογο, όπως είναι αυτό το ωραίο πάνελ που είμαστε μπροστά, να παραμείνουμε ανοιχτοί σε νέες ιδέες και σε νέους τρόπους και να επανατοποθετήσουμε την πίστη μας ότι όταν παράγεις τέχνη, όταν παράγεις πολιτισμό, τίνεις, έχεις την επιθυμία του καλού. Δεν το φτάνεις πάντα, αλλά έχεις την επιθυμία του καλού. Και να μπορείτε να μας ζητάτε και την ευθύνη. Γιατί και εμείς είμαστε εδώ σαν γενιά, το λέω, δεν το λέω μόνο ατομικά, δεν υπάρχει κάτι ατομικό στην προσωπικό, να ζητάτε την ευθύνη και την συνεργασία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία που μου δώσατε και να μιλήσω μαζί σας και να συνυπάρξουμε σε αυτό το πάνελ. Εμείς σας ευχαριστούμε, κύριε Σπανού. Μία πρόταση που κράτησα από σας και μου άρεσε πάρα πολύ είναι πως ο πολιτισμός είναι παραγωγή αξιών. Επίσης, η πανδημία είναι μία δύσκολη ευκαιρία για να αναθεωρήσουμε κάποια πράγματα και δεν θα μας βρει ίδιους. Σας ευχαριστούμε και πάλι. Βαγγέλη. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Σπανού. Καλή συνέχεια στο έργο σας. Λοιπόν, ο λόγος τώρα στον κύριο Χριστάκη, καλλιτεχνικό διευθυντή του Μουσικού Συλλόγου Λάρισσας και μαέστρο της Συμφωνικής Ορχήστρας Λάρισσας. Κύριε Κτιστάκη, σας ακούμε. Καλημέρα σας. Με πολύ χαρά δέχτηκα και εγώ την πρόσκληση της Επιτροπής Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας του Δήμου Λαρισαίων. Είναι πραγματικά το ερώτημα ήταν αυτά που μας απασχολούν εδώ και ένα χρόνο, είναι και οι δικοί μας προβληματισμοί όλων των ανθρώπων του πολιτισμού και είναι μια σημαντική πρωτοβουλία. Άκουσα τον κύριο Σάπκα που πραγματικά είμαστε τυχεροί που ανήκουμε σε έναν Δήμο ο οποίος από την πρώτη μέρα της καραντίνας νούμερο 1 στάθηκε στο πλευρό μας και αμέσως αναζήτησε τρόπους
δράσεις τις οποίες θα μπορούσαμε να κάνουμε και στάθηκε στο πλευρό μας. Μέσω της Αντιδημαρχίας έψαξε, βρήκε τρόπους για να μπορέσουμε να εκφραστούμε καλλιτεχνικά μέσα σε αυτές τις δύσκολες στιγμές. Βοήθησε τα μουσικά σύνολα του Δημοτικού Οδείου, αλλά και ανεξάρτητους και ελεύθερους επαγγελματίες να βγάλουν τη δουλειά τους προς τα έξω. Βέβαια, βιντεοσκοπήσεις μπορούσαμε να κάνουμε. Αυτό επιτρεπόταν. Και αυτό κάναμε με όλες τις, τους τρόπους ασφάλειας και τους υγειονομικούς ελέγχους που έπρεπε να κάνουμε για να μπούμε σε αίθουσες και να κάνουμε τις βιντεοσκοπήσεις. Επίσης, ήταν πολύ σημαντική η κίνηση του Δήμου να μην αναστείλει τις συμβάσεις εργασίας. Μιλάω για το... αναφέρομαι στο έκτακτο προσωπικό. Ήταν κάτι πολύ σημαντικό που έκανε τους δάσκαλους, τους καθηγητές στο Δημοτικό Οδείο και σε άλλες πολιτιστικές δομές να συνεχίσουν να ζουν με αξιοπρέπεια. Πολύ σημαντικό και αυτό. Τώρα, πολιτισμός, όλοι καταλαβαίνουμε ότι βρέθηκε στο στόχαστρο αυτής της πανδημίας. Μια ζωτική σημασία σε λειτουργία του ανθρώπινου είδους, που είναι η επαφή, η κοινωνικότητα, που συνοδεύει την ανθρώπινη υπόσταση από καταβολής κόσμου, αυτή τη στιγμή ασφικτιά. Προσωπικά και στην πρώτη καραντίνα, αλλά και όλο αυτό το διάστημα που ζούμε τώρα, εγώ ζω σχεδόν ασκητικά. Τι κάνω λοιπόν, μελετώ καθημερινά πολύ, κάνω πλάνα για το μέλλον που έχει να κάνει με ζωντανή ακρόαση και με αμεσότητα προς το κοινό. Όσο και αν είπαν ορισμένοι ότι σταματάει ο πολιτισμός δεν σταματά και δεν σταμάτησε ποτέ. Επιβίωσε σε πανδημίες, πολέμους, κρίσεις. Η τέχνη συνεχίζει και εξελίσσεται. Και καμιά φορά σε δύσκολες στιγμές εξελίσσεται μέσα σε μικρούς πυρήνες, σε απόκριφες γωνιές. Επιβίωσε μέσα στο Auschwitz, σε στρατόπεδο συγκέντρωσης. Ένας Εβραίος συνθέτης έγραψε όπερα, που η ιστορία της όπερας εξελίσσεται ακριβώς μέσα σε ένα στρατόπεδο συγκέντρωσης και την παρουσίασε. Ο ίδιος βέβαια πέθανε, σκοτώθηκε, θανατώθηκε. Η μουσική του όμως επιβίωσε και βγήκε προς τα έξω. Λέγεται Βίκτορ Ούλμαν αυτός ο συνθέτης. Και μάλιστα δεν βοήθησαν μόνο να σωθεί η μουσική του, όχι μόνο βοήθησαν αυτοί οι Εβραίοι συγκρατούμενοι του, αλλά και οι ίδιοι οι Γερμανοί στρατιώτες. Εδώ καταλαβαίνουμε το μεγαλείο της τέχνης και του πολιτισμού μερικές φορές. Για να μην πάμε πολύ μακριά. Ο Μουσικός Σύλλογος Λάρισας, που έχω την τιμή να είμαι μαέστρος του, μέσα στην κατοχή πήρε άδεια και έκανε πρόβες. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Μέσα στην φοβερή πείνα της εποχής, στο μεγάλο θανατικό που υπήρχε γύρω, οι άνθρωποι ήθελαν να βρεθούν, ήθελαν να μοιραστούν τις φωνές τους και να τραγουδήσουν. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι η τέχνη θα βρει τον τρόπο να κοινωνήσει. Σαφέστατα, όχι πάντα με τον τρόπο που θα ήθελε, αλλά συνεχίζει. Γιατί φυσικά ο πολιτισμός φέρνει ένα πράγμα στον άνθρωπο, φέρνει την ελπίδα. Το ότι μάθαμε καινούργιες τεχνολογίες και μας κάνει να ανταλλάσσουμε απόψεις γρήγορα, να βοηθήσουμε στην πληροφορία, στην οργάνωση, στο συντονισμό, είναι αυτό που κρατώ από την πανδημία, που φυσικά θα τελειώσει και αυτή όπως όλα τα δύσκολα. Επίσης, το να προσωπικά
να παρακολουθήσω μία συναυλία live streaming, μου λέει πολλά ως πληροφορία. Μου λέει πολλά ως, ως ένα αποτέλεσμα. Αλλά δεν είναι για μένα μία ακουστική απόλαυση εισάξια με μία συναυλία όταν θα παρακολουθήσω σε μία αίθουσα συναυλίας. Γιατί φυσικά μου λείπει η κοινωνική διάσταση του πράγματος, μου λείπει η διάδρασή της, να μιλήσω με ακροατές για αυτό που άκουσα, να μιλήσω με τους πρωταγωνιστές για αυτό που έκαναν, να ανταλλάξω απόψεις. Και φυσικά όλοι μας ξέρουμε τι σημαίνει να είσαι σε μια ζωντανή παράσταση. Δεν χρειάζεται να σας πω ότι το βιωματικό και προσωπικό στοιχείο, το ότι φυσικά ήξερα, έχω ακούσει από δίσκους βινιλίου την φιλαρμονική του Βερολίνου, αργότερα με κασέτες, μετά με CD, τώρα σε YouTube. Αλλά όταν όμως είχα την ευκαιρία να την ακούσω από κοντά στην αίθουσά της, με μάγεψε φυσικά. Ήταν ένα άλλο πράγμα. Ήταν ανεπανάληπτο και δεν συμβιβάζεται με καμιά κάμερα. Η πανδημία, κατά γενική ομολογία, έχει φέρει και τα πάνω κάτω στη ζωή μας. Οπωσδήποτε η αντιμετώπιση της, στην αντιμετώπιση της προέχει η προστασία της δημόσιας υγείας και της ανθρώπινης ζωής, αλλά εξίσου σοβαρά είναι τα ζητήματα που αφορούν την οικονομία, την εργασία, την παιδεία, τον πολιτισμό. Δυστυχώς η επίσημη πολιτεία φαίνεται να ρίχνει το βάρος της στην υγεία και στην οικονομία και παραβλέπει τομείς όπως ο πολιτισμός που πλήττεται σκληρά. Αυτά τα ιδιότυπα περιοριστικά μέτρα έχουν οδηγήσει κυριολεκτικά στην απονέκρωση της τέχνης, αλλά όχι της τέχνης ουσιαστικά, αλλά τον ανθρώπο της τέχνης. Οι άνθρωποι πλήττονται σοβαρά. Η τέχνη θα συνεχίσει, ο πολιτισμός θα συνεχίσει. Οι άνθρωποι πρέπει να τα καταφέρουν, να επιβιώσουν σε αυτό το διάστημα. Να μην ξεχνάμε ότι πίσω από τις λέξεις κρύβονται ανθρώπινες υπάρξεις, οι δημιουργοί, αυτοί που υπηρετούν τέχνες, γράμματα, καλλιτέχνες, μουσική, ηθοποιοί. Όλοι αυτοί σε καθεστώς ανεργίας, αφού η πανδημία δεν τους επιτρέπει να έχουν τις πολιτιστικές τους εκδηλώσεις, πλήττονται σοβαρά. Και βέβαια η οικονομική ενίσχυση της πολιτείας μερικές φορές μοιάζει να είναι σαν ασπιρίνη σε βαριά ασθένεια, θα έλεγα. Μια επίσης παράπλευρη απώλεια στο χώρο του πολιτισμού, στην οποία δεν έχει ασχοληθεί και κανείς ως τώρα, είναι η εγκατάλειψη των πολιτιστικών συλλόγων και σωματείων. Αυτά δοκιμάζονται δεινά. Από τη μία δεν μπορούν να πραγματοποιήσουν τις παλιές τους εκδηλώσεις με τις οποίες συνέβαλαν τα μέγιστα στο σύγχρονο ελληνικό πολιτισμό και από την άλλη βρίσκονται στη δίνη μιας διαλυτικής κατάστασης αφού έχουν απαγορευτεί οι συνελεύσεις, οι πρόβες και οι εκδηλώσεις των μελών τους και έτσι λοιπόν αδυνατούν να εισπράξουν τις συνδρομές που είναι ζωτικής σημασίας έσοδο για το σύλλογο. Έχουν περέλθει σε μια οικονομική ένδια και μερικοί από αυτούς δεν μπορούν να πληρώσουν, να καλύψουν τις οικονομικές τους ανάγκες και υποχρεώσεις. Αυτά τα σωματεία και οι σύλλογοι θα πρέπει από την πολιτεία να προβλεφθεί αυτό και με κάποιον τρόπο να ενισχυθούν, διότι μετά την πανδημία πολλά τέτοια σωματεία και σύλλογοι θα τα βρούμε κλειστά, διαλυμένα. Ξέρουμε πολύ καλά ότι η ανεργία έχει χτυπήσει πάρα πολύ τους ελεύθερους επαγγελματίες. Αυτοί που ασχολούνται με την κλασική μουσική και είναι μέλη ορχιστρών επαγγελματικών,
μπόρεσαν να κάνουν κάποια project και βιντεοσκοπήσεις. Όμως, στο μυαλό μου είναι πάρα πολύ και στρέφουμε όλη την αλληλεγγύη μας σε όλους τους ελεύθερους επαγγελματίες οι οποίοι ζούσαν από την live συναυλία και αυτή τη στιγμή δεν μπορούν. Οι μουσικοί δάσκαλοι τώρα μπήκαμε πέρυσι τέτοιο καιρό περίπου στις καινούργιες πλατφόρμες για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε τα μαθήματα με τους μαθητές μας. Στην καραντίνα 1, λοιπόν, αρχίσαμε να χρησιμοποιούμε τις διάφορες πλατφόρμες, αλλά δεν τις χρησιμοποίησαν όλοι. Κάποιοι από εμάς τις υποβάθμισαν στην αρχή. Κάποιοι όμως έδειξαν μεγαλύτερη συνείδηση προς τους μαθητές τους και το ξεκίνησαν ευθύς αμέσως και αυτό ήταν πολύ σημαντικό. Πλέον, βέβαια, αυτές οι πλατφόρμες από την αρχή της χρονιάς έχουν γίνει ο κανόνας και μάλλον θα τελειώσουμε αυτή τη φετινή χρονιά με αυτόν τον τρόπο. Για τις χοροδίες και τις ορχήστρες που λειτουργούσαν μέσω αυτής της πλατφόρμας, ο μαέστρος ουσιαστικά τι κάνει, στο πιάνο παίζει, συνοδεύει τον εαυτό του και τραγουδάει τη μία φωνή ή τη φωνή ενός από τους ινστρουμενταλίστες. Τα παιδιά, η μουσική, η χοροδοί με κλειστά μικρόφωνα, με ανοιχτές κάμερες, παίζουν μαζί με τον μαέστρο και έτσι προσπαθούν να μάθουν το καινούριο κομμάτι. Έχει προηγηθεί βέβαια το ότι ο μαέστρος στέλνει ηχητικά ντοκουμέντα το πώς είναι το κομμάτι αυτό. Έχει προηγηθεί να στέλνει τις νότες για να μπορούν τα παιδιά να τις διαβάζουν. Και έτσι λοιπόν γίνεται μία πρόβα. Βέβαια δεν μπορούμε να πούμε ότι αυτό είναι χοροδιακή μουσική, το αποτέλεσμα, ούτε ορχιστρική τέχνη. Είναι μόνο ένας ενδιάμεσος τρόπος για να μην πάει χαμένος τόσος χρόνος. Διαβάζουμε και προσπαθούμε να είμαστε έτοιμοι όταν θα ανοίξουν οι αίθουσες συναυλιών για να κάνουμε συναυλίες. Και εδώ να πω για κάτι που για τις χοροδίες. Οι χοροδίες που δεν κάνουν τίποτα όλο αυτό το διάστημα θα αντιμετωπίσουν πολύ μεγάλο πρόβλημα στο να επανέλθει η φυσική κατάσταση του φωνητικού τους οργάνου πάλι σε φόρμα. Προτρέπω χοροδίες, έστω μέσω μιας πλατφόρμας, να ξεκινήσουν σιγά-σιγά. Η πανδημία μπορεί να τελειώσει σε λίγους μήνες, αλλά εάν το φωνητικό όργανο έχει περάσει σε μία απραξία, θα χρειαστεί πολύς χρόνος πάλι να επανέλθει. Τώρα, για τα βίντεο τα οποία από την πρώτη στιγμή κατέκλυσαν το διαδίκτυο, θα ήθελα να πω το εξής, ότι είδαμε πολλά βίντεο κτλ. Αυτά τα βίντεο είναι μια προσπάθεια του καλλιτέχνη να κρατήσει την επαφή με το κοινό του. Ουσιαστικά, όμως, δεν είναι η δουλειά του. Δεν πληρώθηκε από αυτό. Δεν σημαίνει ότι η δουλειά του είναι να κάνει κάποιο βίντεο και να το βλέπει κάποιος. Το θέμα είναι ότι η ουσία ενός καλλιτέχνη, ενός ελεύθερου επαγγελματία που ζει από αυτό, είναι ότι πρέπει να κάνει συναυλίες. Θέλω να ελπίζω ότι το καλοκαίρι θα ανοίξουν κάποιοι εξωτερικοί χώροι για να μπορέσει και αυτός ο πληττόμενος κλάδος να πάρει λίγο τα πάνω του. Και ας μην ξεχνάμε ότι το να είσαι καλλιτέχνης είναι επάγγελμα, όπως όλα. Δεν βγάζουμε απλώς την δημιουργικότητά μας με κάποιο τρόπο. Είναι ένα κανονικό επάγγελμα όπως όλα τα άλλα. Τώρα, για την επόμενη μέρα, είναι η ψηφιοποίηση η τάση στον πολιτισμό μετά την πανδημία? Αυτό είναι το μέλλον. Ελπίζω πως όχι, ειλικρινά. Γιατί, όπως είπα, μπορείς να πάρεις την πληροφόρηση, μπορεί οι μουσικές βιβλιοθήκες να ψηφιοποίησαν το μουσικό τους αρχείο και αυτό το βλέπω πάρα πολύ σημαντικό, ένα σημαντικό βήμα. Όμως, αυτό που κάνουμε εμείς οι μουσικοί
οι ηθοποιοί και όλοι αυτοί με τις παραστατικές τέχνες μπροστά σε κοινό, με τη διάδρασή τους, χρειαζόμαστε ένα ζωντανό κοινό. Μπορεί η πανδημία να ανέδειξε νέες μορφές καλλιτεχνικής παραγωγής και γνωρίζουμε ότι η τέχνη ήταν ανέκαθεν ένας χώρος πειραματισμού, αλλά όλοι θα συμφωνήσουμε ότι τίποτα δεν αντικαθιστά την ζωντανή παρουσίαση. Όταν βλέπεις μία συναυλία, μπορείς ανά πάσα στιγμή κάτι να σε αποσυντονίσει, να σηκωθείς, να φύγεις, να πας κάπου αλλού. Όταν είσαι όμως μέσα στην αίθουσα, τότε είσαι ακίνητος και τότε επικοινωνείς και ακούς πραγματικά. Επίσης για τους μουσικούς και για τις πλατφόρμες έχω να πω τα εξής δεδομένα που έχουμε εμείς. Ο μουσικός μια ζωή ασχολείται με το να κάνει καλύτερο τον ήχο του μουσικού του οργάνου. Στη λεπτομέρεια. Συν φυσικά άλλων παραμέτρων που έχουν να κάνουν με την τεχνική κατάρτιση και τα λοιπά, είναι πάρα πολλοί παράμετροι, δεν χρειάζεται να τους αναφέρω τώρα. Εκεί ακριβώς έρχεται μία πλατφόρμα η οποία δεν μπορεί να καλύψει την ποιότητα του ήχου που θέλει να βγάλει ένας μουσικός. Μιλάω για μία πλατφόρμα όπως αυτή που μιλάμε τώρα ή αυτές που υπάρχουν. Εκτός το ότι στην ποιότητα του ήχου υπάρχει πολύ μεγάλη έλλειψη, δεν έχει ανακαλυφθεί ακόμα η πλατφόρμα στην οποία δύο μουσικοί, τουλάχιστον δύο μουσικοί, να μπορούν να παίξουν ταυτόχρονα και να ακούσουν ένας τον άλλον. Καθότι υπάρχει το δευτερόλεπτο της καθυστέρησης. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να πούμε ότι στην μουσική μπορεί μέσω διαδικτύου να γίνει μία συνύπαρξη live. Αυτό θα χρειαστεί, πιστεύω, κάποια χρόνια. Μπορεί βέβαια για μια συνέντευξη ή μια ομιλία όπως κάνουμε τώρα να αρκεί η ποιότητα του ήχου, αλλά για τη μουσική αποτύπωση είναι ακόμα στα σπάργανα. Εύχομαι η επόμενη μέρα της πανδημίας να μας βρει ακριβώς όπως ήταν η προηγούμενη της πανδημίας. Να είμαστε πάλι κοντά, ζωντανά, από κοντά, γιατί η συνύπαρξη και η ζήμωση στις πρόβες με τους μουσικούς στον ίδιο χρόνο είναι κάτι το εξαιρετικό. Ο προβληματισμός μου είναι περισσότερο πόσο καιρό θα πάρει ακόμα να γυρίσουμε στο 100% της πληρότητας των αιθουσών. Ίσως πάρει έναν χρόνο ακόμα. Και φυσικά, ναι, είμαι υπέρ των όλων αυτών των μέσων να χρησιμοποιηθούν επικουρικά για μια παράσταση ή να μπορεί να φτάσει ζωντανά αυτή η παράσταση που κάνουμε ζωντανά με κοινό, να μπορεί να φτάσει και σε απομακρυσμένες περιοχές της πόλης και του πλανήτη, αν θέλετε. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κτιστάκη. Η παρουσία σας μας τιμά ιδιαίτερα. Λοιπόν, μπορώ να κρατήσω πολλά από αυτά που είπατε, όπως ότι η τέχνη θα συνεχίσει ακάθεκτη και ο πολιτισμός φέρνει ελπίδα σε εποχές όπως αυτές που ζούμε, αλλά και πως η φυσική παρουσία δεν μπορεί να αντικατασταθεί. Καλή συνέχεια στο έργο σας και περιμένουμε για ερωτήσεις. Λοιπόν, Παύλο. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κτιστάκη. Να περάσουμε τώρα στην τέταρτη ομιλήτρια, την κυρία Ιακωβίδου Άννα. Είναι υπεύθυνη του Μουσείου Εθνικής Αντίστασης Λάρισας και μουσιολόγος. Κυρία Ιακωβίδου, σας ακούμε. Καλημέρα. Αρχικά. Δεν ξέρω, θα ήθελα να μου πείτε αν βλέπετε το οθόνη μου. Αρχικά. Ναι, έχει γίνει διαμοιρασμός. Ωραία, χαίρομαι. Θα ήθελα λοιπόν αρχικά να συγχαρώ όλους όσους συμμετείχαν στη διοργάνωση
του σημερινού webinar και να πω ότι ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και για την ευκαιρία που μου δίνετε να μιλήσω για το σημαντικό ζήτημα με θέμα μέσω πανδημίας, προκλήσεις η επόμενη μέρα. Το Μουσείο Εθνικής Αντίστασης Λάρισας στεγάζεται στο κτίριο που είναι γνωστό ως παλιά περιπεδαποθήκη ή παλιές φυλακές. Η αρχιτεκτονική του κτιρίου επιβλήθηκε από την αρχική του λειτουργία ως περιπεδαποθήκη και είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός χώρου αφενός θα ήταν κατάλληλος να φυλάσσονται μεγάλες ποσότητες περίπεδας, αφετέρου θα πληρούσε τις προδιαγραφές ώστε να εξασφαλίζονται κατάλληλες συνθήκες για τη διατήρηση της εκρηκτικής αυτής ύλης. Η μετέπειτα εγκατάσταση των φυλακών εδώ, κατά την περίοδο της κατοχής, αν και επέφερε κάποιες αλλαγές στο υφιστάμενο κτίριο, διατήρησε ωστόσο τις αρχικά μικρές του διαστάσεις. Εδώ μπορούμε να δούμε και μία την είσοδο του μουσείου, όπως φαίνεται από την οδό Ιουστινιανού σύνορα. Οπότε, όπως καταλαβαίνουμε, μιλάμε για ένα μικρό μουσείο, όπου ο βασικός μας στόχος είναι η δημιουργία ισχυρών δεσμών αφενός με τη γειτονιά και με την τοπική κοινωνία και αφετέρου με εκπαιδευτικούς φορείς όπως η πρωτοβάθμια και η δευτεροβάθμια διεύθυνση Λάρισας. Όταν ξέσπασε το πρώτο κύμα, το μουσείο που βασιζόταν στις άμεσες και διαπροσωπικές σχέσεις που είχε αναπτύξει, βρέθηκε αντιμέτωπο με μία πρόκληση. Να αναβαθμιστεί άμεσα στον τομέα της τεχνολογίας, ώστε μέχρι πρώτη να σπαγιωμένοι οι δεσμοί να αλλάξουν μορφή χωρίς να επηρεαστεί βέβαια και η ποιότητά τους. Οι επιπτώσεις τώρα της πανδημίας στο μουσείο. Κατά την πρώτη διάρκεια του πρώτου lockdown, το πρώτο μεγάλο κακό που μας βρήκε ήταν η αναβολή του πρώτου πανελλήνιου συνεδρίου Ομοειδών Μουσείων. Το συνέδριο είχε προγραμματιστεί για το τρίμερο 22-22 Μαρτίου και όπως όλοι θυμόμαστε πολύ καλά, η απαγόρευση μετακινήσεων ξεκίνησε στις 23 Μαρτίου. Αλλά κάνοντας μια συνάντηση με τους συνδιοργανωτές μας, τον Σύλλογο Φίλων Μουσείου Εθνικής Αντίστασης Λάρισας, αποφασίσαμε ότι θα ήταν ανεύθυνο εκ μέρους μας να επιμείνουμε στην δημοτοποίησή του. Στο συνέδριο αυτό θα συμμετείχαν 13 μουσεία από όλη την Ελλάδα και 7 ακαδημαϊκοί, ιστορικοί και μουσιολόγοι. Δυστυχώς δεν μπορέσαμε να το πραγματοποιήσουμε αυτό το συνέδριο, αλλά ευελπιστούμε με την πρώτη ευκαιρία να συνεχίσουν εργασίες κανονικά. Το επόμενο πράγμα που ακυρώθηκε ήταν η προγραμματισμένη έκθεση που είχαμε για τον ατασμό της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων, που συνηθίζεται να γιορτάζεται από την Άγκυον στις 18 Μαΐου και θα γινόντουσαν τα εγγένεια της έκθεσης σε συνεργασία με τοπικό σύλλογο, όπου θα εκθέταμε εδώ πέρα στο χώρο του μουσείου έργα από κόμιξ. Στο πλαίσιο της έκθεσης θα υλοποιούνταν και εκπαιδευτικά προγράμματα για μικρούς και μεγάλους, με στόχο να δοθεί μια νέα προσέγγιση στο θέμα της αντίστασης μέσα από νέες μορφές τέχνης. Επίσης, ακυρώθηκε κάτι πολύ σημαντικό για το μουσείο εδώ πέρα, η συμμετοχή μας στο Φεστιβάλ του Ποινιού, που τα τελευταία χρόνια έχει γίνει θεσμός στην πόλη μας και συμβάλλει άμεσα στην εξωστρέφεια του μουσείου. Ελπίζουμε φέτος να μας δοθεί εκ νέου η ευκαιρία να φέρουμε το μουσείο σε επαφή με ανθρώπους και εκτός του αυστηρού πλαισίου που δημιουργεί ο χώρος εδώ το μουσείο. Στο μεσοδιάστημα μεταξύ των δύο lockdown, από 15 Ιουνίου ήταν για τα μουσεία μέχρι και 3 Νοεμβρίου, επιτρεπόταν κάποιες επισκέψεις υπό προϋποθέσεις. Οι μεμονωμένοι επισκέπτες, οι ομαδικές επισκέψεις ως 3 άτομα σε περίπτωση που αφορούσε οικογένειες, σχολικές επισκέψεις ανά τμήμα, που στην πραγματικότητα αυτό διήρκησε για έναν μήνα για όλο τον Οκτώβριο και κάθε μέρα το μουσείο είχε μαθητές μέσα εδώ πέρα να απασχολούνται με τα εκπαιδευτικά προγράμματα και να κάνουμε τις ξεναγήσεις μας. Και ευτυχώς, οριακά προλάβαμε να πραγματοποιήσουμε και μια εκδήλωση για τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου σε συνεργασία με τον Ερυθρό Σταυρό. Εδώ θα μπορούσαμε να αναρωτηθούμε λίγο και για ποιο λόγο, από τη στιγμή που τώρα, πριν δύο εβδομάδες, άνοιξαν οι εμπορικές δραστηριότητες, το Υπουργείο Πολιτισμού δεν προτείνει και δεν συζητάει καν το άνοιγμα των μουσείων, έστω και υπό αυστηρές προϋποθέσεις. Να περάσουμε τώρα λίγο και στο πώς αντιδράσαμε εμείς ως μουσείο. Στην περίπτωση του εορτασμού για την Διεθνή ημέρα των μουσείων, ανεβάσαμε στη σελίδα μας στο Facebook το σύνδεσμο που μπορούν όποιοι επιθυμούν να μπουν μέσα και να κάνουν μια εικονική ξενάγηση και να διαδράσουν και με κάποια αντικείμενα της έκθεσης. Ο σύνδεσμος παραμένει ενεργός, όποιος θέλει μπορεί ακόμα και σήμερα να τον επισκεφτεί. Κάτι άλλο που δεν θα μπορούσαμε να αφήσουμε χωρίς να το εκμεταλλευτούμε ήταν ο εορτασμός των 10 χρόνων από την πρώτη μέρα που έγιναν τα εγγένεια του Μουσείου της Εθνικής Αντίστασης Λάρισας στις 23 Οκτωβρίου.
Για το λόγο αυτό, ζητήσαμε από τα μουσεία της Λάρισας να μοιραστούν μαζί μας μέσω βίντεο ιστορίες με θέματος είτε το μουσείο είτε την εθνική αντίσταση και με μεγάλη μας χαρά τα μουσεία ανταποκρίθηκαν όλα και τα βίντεο ακόμα είναι διαθέσιμα στο κανάλι της Επιμαρχίας Πολιτισμού στο YouTube. Επίσης, δημιουργήσαμε ένα κύκλο συζητήσεων με τίτλο «Νέοι ερευνητές συζητούν για την αντίσταση», που σκοπό έχει να αναδείξει αφενός το έργο των νέων ερευνητών και αφετέρου το συνεχές επιστημονικό ενδιαφέρον για την περίοδο της αντίστασης. Και είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε με δύο νέους επιστήμονες, ο ένας εκ των οποίων είναι και ανάμεσά μας σήμερα από ό,τι είδα πριν, με τον Βαγγέλη Ριβάμπη αρχικά, με αφορμή την ημέρα του εορτασμού της Εθνικής Αντίστασης της 25 Νοεμβρίου, ο οποίος μας μίλησε για τα γεγονότα της αναπίναξης της γέφυρας του Γεωργοποτάμου, και στη συνέχεια με τον Μανώλη Πέπονα, ο οποίος αναφέρθηκε στην ομιλία του για την μεραρχία Πινερών. Τα βίντεο επίσης αυτά είναι ακόμα διαθέσιμα ευτυχώς στο YouTube της Επιμαρχίας Πολιτισμού, για όποιον ενδιαφέρεται να τα παρακολουθήσει. Και εφόσον τα μουσεία παραμένουν κλειστά, είμαστε σε συζητήσεις, ο κύκλος αυτός να συνεχίσει και να σύντομα να μπορέσουμε να μιλήσουμε και με νέους ερευνητές. Ένας από τους βασικούς στόχους επίσης που έχουμε ως μουσείο είναι να διατηρήσουμε έστω και εξ αποστάσεως την επαφή μας με τη μαθητική κοινότητα. Και ενώ όσο περιμέναμε την επίσημη έγκριση του Υπουργείου Παιδείας, εκμεταλλευτήκαμε τα εργαλεία της Google και μετατρέψαμε τα εκπαιδευτικά προγράμματα της μουσιοσκευής μας, που έχει τον τίτλο «Μια βαλίτσα γεμάτη ιστορία», σε προγράμματα απομακρυσμένης εκπαίδευσης. Η μουσιοσκευή και κατά συνέπεια και το εξ αποστάσεως εδώ πέρα πρόγραμμα, αφορά σε 6 εκπαιδευτικά προγράμματα και στόχος μας είναι η βαλίτσα να μπορέσει να ταξιδέψει σε όλα τα σχολεία είτε της Λάρισας είτε και της ευρύτερης γύρω περιοχής και για την υλοποίηση αυτήν συνεργαστήκαμε και με την εκπαιδευτικό την κυρία Αφροδίτη Σιρμακέζη. Ο ρόλος τώρα των νέων τεχνολογιών και των κοινωνικών δικτύων. Όπως έγινε κανονικό, πιστεύω από όλα τα παραπάνω, οι περισσότερες από τις εκδηλώσεις του μουσείου μας δεν θα μπορούσαν να είχαν πραγματοποιηθεί χωρίς τις δυνατότητες προβολής και διάδοσης που μας δίνουν τα νέα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως το κανάλι της Επιμαρχίας Πολιτισμού και Επιστημών Λάρισας στο YouTube και η προώθησή τους από τις σελίδες μας στο Facebook και του Μουσείου και της Αντιδημαρχίας. Ιδιαίτερως χρήσιμο, όπως και στη σημερινή μας περίπτωση, είναι η εφαρμογή του Zoom που πρόσφατα έχει μπει στη ζωή μας. Και μπορέσαμε ευτυχώς και να οργανώσουμε οι ίδιοι εκδηλώσεις, αλλά και να συμμετάσχουμε και σαν παρατηρητές. Στα παρασκήνια του μουσείου, θα ήθελα να τονίσω σε αυτό το σημείο ότι οι μουσιακές εργασίες δεν σχετίζονται αποκλειστικά με την επαφή του μουσείου με το κοινό του και τους επισκέπτες του. Αυτή η δύσκολη περίοδος έχει διαμορφώσει την κατάλληλη συνθήκη ώστε να πραγματοποιηθούν εργασίες που δεν μπορούν να γίνουν όσο τα μουσεία δέχονται επισκέπτες. Για παράδειγμα, η καταγραφή και η συντήρηση των εκθεμάτων, ακόμα και του κτηρίου στη συγκεκριμένη περίπτωση για μας εδώ στο μουσείο, είναι απαραίτητες και χρονοβόρες διαδικασίες που λόγω της πανδημίας μπορούν πλέον να διεξαχθούν χωρίς να διαταράσει τη μουσιακή εμπειρία των επισκεπτών. Επιπλέον, για το Μουσείο Εθνικής Αντίστασης, ήταν μια πολύ καλή ευκαιρία να συμπεριλάβει στη συλλογή του αρχαιακό υλικό και αντικείμενα από το παλιότερο μουσείο που βρίσκεται στο Φτερό, στο Αλκαζάρ, και να σχεδιαστεί μια μελλοντική επανέκθεση, ώστε όταν ανοίξουμε να προκαλέσουμε εξ αρχής το ενδιαφέρον των επισκεπτών. Τέλος, έχουν ξεκινήσει ήδη διαδικασίες, σε συνεργασία με την Δημαρχία Πολιτισμού φυσικά, για τη συμμετοχή του μουσείου σε πρόγραμμα ψηφιοποίησης της συλλογής, αλλά και του αρχείου, που αποτελείται από συνεδέξεις παλιών αντιστασιακών, ώστε να υπάρχει δυνατότητα εκκοινοποίησής του. Η επόμενη μέρα είναι μια κοινή παραδοχή ότι τα μουσεία είναι φτιαγμένα από τους ανθρώπους και απευθύνονται σε ανθρώπους. Η ρήξη που έχει επέλθει στη σχέση του μουσείου με το κοινό του είναι κάτι που μας ανησυχεί, αλλά δεν μας φοβίζει, καθώς οι δεσμοί που είχαμε δημιουργήσει με την κοινωνία είναι πολύ ισχυροί. Η έλλειψη επαφής με το κοινό, όσο διαρκεί αυτή η υγειονομική χρήση, μετουσιώνεται σε πλεισμονή και ανυπομονησία, και είναι βέβαιο ότι με την πρώτη ευκαιρία το μουσείο θα γεμίσει ξανά από κόσμο. Για το λόγο αυτό, εμείς συνεχίζουμε κανονικά να σχεδιάζουμε και να προγραμματίζουμε εκ νέου τις εκδηλώσεις και όποτε μπορούμε να τις μοιραζόμαστε διαδικτυακά. Επίσης, σχεδιάσαμε νέα εκπαιδευτικά προγράμματα που συνάδουν με τις νέες εμπειρίες που αποκτήσαμε όλοι κατά τη διάρκεια αυτής της πανδημίας και θα είμαστε έτοιμοι όταν μας το επιτρέψουν από το Υπουργείο Πολιτισμού να τα υλοποιήσουμε. Δυστυχώς, ωστόσο, για τα μουσεία όπως το Μουσείο Εθνικής Αντίστασης, θα πρέπει να αναφέρουμε και μία άλλη συνέπεια. Ως γνωστόν, αυτή η νόσος έχει πλήξει κυρίως τις μεγάλες ηλικίες, με αποτέλεσμα να χαθούν άνθρωποι της γενιάς της Αντίστασης που δεν είχαν προλάβει να μας μεταδώσουν τις μαρτυρίες τους.
Θα ήθελα λοιπόν να αφιερώσω τη σημερινή παρουσίαση σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που δεν προλάβαμε να ακούσουμε, με την υπόσχεση ότι θα είμαστε εδώ να κρατήσουμε τη μνήμη και τον αγώνα τους με σεβασμό και την ομοσύνη ζωντανά. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους σας. Εμείς ευχαριστούμε πολύ, κυρία Ιακωβίδου. Δύο πράγματα που κράτησα από την παρουσίασή σας είναι πως το Μουσείο Εθνικής Αντίστασης Λάρισας δεν έμεινε άπραγο. Δημιούργησε προγράμματα απομακρυσμένης εκπαίδευσης για προώθηση στα σχολεία. Και ένα από τα θετικά της πανδημίας είναι πως δημιουργήσατε ένα αρχαιακό υλικό από το Παλαιό Μουσείο της Εθνικής Αντίστασης στο χώρο του Αλκαζάρ που ήτανε. Και έγινε μία πλήρης καταγραφή των εκθεμάτων που όταν το μουσείο ήταν σε λειτουργία δεν ήταν εφικτό. Τώρα, τελειώσαμε με τους ομιλητές μας. Όποιος θέλει μπορεί να σηκώσει το χεράκι ή και να ανοίξει την κάμερα, εάν θελήσει, είτε να γράψει στο chat την ερώτηση σε όποιος από τους τέσσερις ομιλητές θελήσει. Βαγγέλη Ρεμπάπη, έχεις το λόγο, σ' ακούμε. Χαίρετε. Καταρχάς, να συγχαρώ όλους τους εισηγητές, οι οποίοι τοποθετήθηκαν και μας ανέφεραν πράγματα τα οποία πρέπει να γνωρίζουμε, πιστεύω, ως μέλη της Επιτροπής, αλλά και ως νέοι του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να στηρίζουμε και να προωθούμε τον πολιτισμό σε όλα τα επίπεδα. Να συγχαρώ και τους φίλους και συναδέλφους της Επιτροπής και του Συμβουλίου Νεολαίας, Παύλο Χατιλάρη και Ευάγγελο Λάζο, που συντόνιζαν την εκδήλωση, αλλά και να δώσουμε ένα μεγάλο μπράβο σε όλους όσους εργάστηκαν, τόσο μπροστά όσο και στο παρασκήνιο, για να υλοποιηθούν αυτά τα webinar, καθώς η συμβολή και η προσπάθεια του καθενός είναι άξια αναφοράς. Εγώ ουσιαστικά δεν θέλω να ρωτήσω κάτι συγκεκριμένο, όσο να κάνω ένα γενικό σχόλιο, το οποίο βέβαια μπορείτε να σχολιάσετε και εσείς οι κύριοι εισηγητές, αλλά και οι κάποιοι συνάδελφοι. Εγώ πώς βλέπω τον πολιτισμό. Πιστεύω ότι ο πολιτισμός, όπως τοποθετήθηκαν προηγουμένως όλοι οι εισηγητές, ο κύριος Σάπκας, ο κύριος Κτιστάκης κτλ., δεν πρέπει ποτέ να παραμελείται. Ο πολιτισμός δεν τελειώνει ποτέ, παρά τις αντικσότητες, παρά τις δύσκολες συνθήκες. Αλλά εκεί που θέλω να καταλήξω είναι ότι για να μπορούμε να πιστεύουμε και να βλέπουμε μέλλον στον πολιτισμό, στις εκδηλώσεις και στις συνδιαζώσεις παρουσία του κοινού, πρέπει όλοι μαζί να υποστηρίζουμε και να δίνουμε τον αγώνα μας καθημερινά, ώστε να μπορούμε να στηρίζουμε και να βοηθήσουμε όλους αυτούς, καλλιτέχνες, εκπαιδευτικούς, ηθοποιούς, όλους όσους εργάζονται στον κλάδο του πολιτισμού, να μπορούν να τα επεξέλθουν και να βλέπουν οι ίδιοι μέλλον. Πιστεύω ότι σε αυτούς τους καιρούς που ζούμε, το πιο σημαντικό είναι να δίνουμε καθημερινό αγώνα, να διεκδικούμε τα δικαιώματά μας στον κλάδο του πολιτισμού και σε κάθε κλάδο, που βάζω ακόμα και την εκπαίδευση μέσα, γιατί θεωρώ ότι πολιτισμός, παιδεία και εκπαίδευση είναι ένα και ταυτόν. Πρέπει καθημερινά να δίνουμε τον αγώνα μας, να μην ξεχνάμε τα δικαιώματά μας, προκειμένου να υπάρχει ένα μέλλον, προκειμένου να υπάρχει μια αισιοδοξία παρά την κρίση και παρά τους δύσκολους καιρούς που βιώνουμε καθημερινά. Και μόνο τότε, όταν όλοι υπερασπιστούμε και βοηθούμε ένας τον άλλον, τόσο με τη Δημοτική Αρχή, με την Αλληλεγγύη, αλλά τόσο οι πολίτες και όλοι όσοι εργάζονται στον πολιτισμό, στην εκπαίδευση και στην παιδεία, μόνο τότε θα καταφέρουμε, κατά την άποψή μου, να ταινίζουμε το μέλλον με αισιοδοξία και με χαρά. Μόνο όταν το εμείς εξυψωθεί και ταπεινώσει το εγώ, μόνο τότε ο αγώνας θα κερδιθεί και η ιστορία θα μας ανήκει. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε, Βαγγέλη. Βλέπω τώρα, έχει σηκώσει χεράκι. Επίθετο δεν γράφει. Εύη είναι το όνομα χρήστη. Καλημέρα. Μ' ακούτε?
Καλημέρα, ναι. Καλημέρα. Είμαι η Εύη Κλίτσα, οι συνομιλητές με γνωρίζουν όλοι. Συγχαρητήρια για την εξαιρετική οργάνωση. Είμαι υπάλληλος στο Δήμο Λαρισαίων, αλλά ταυτόχρονα ασχολούμαι και με χορευτικούς συλλόγους στο παραδοσιακό κομμάτι. Ήταν εξαιρετικά όσα άκουσα από τους συνομιλητές. Δύο προβληματισμοί. Το πρώτο είναι πώς θα καταφέρουμε ξανά να μπούμε σε μία αίθουσα και να παρακολουθήσουμε μία παράσταση. Όλοι γνωρίζουν τη μεγάλη μου αγάπη για τον πολιτισμό σε όλα τα κομμάτια. Περισσότερο, πιο εύκολα θα πήγαινα σε ένα μουσείο να το επισκεφθώ ελεγχόμενα. Πώς θα δω τη Συμφωνική, το Μουσικό Σύλλογο, μια θεατρική παράσταση. Όχι μόνο εγώ, αλλά ο περισσότερος κόσμος, πώς θα μπούμε πάλι όλοι μαζί. Και ένα δεύτερο, ως καθηγήτρια φυσικής αγωγής και υπεύθυνη σε πολλά τμήματα, πώς θα μπούμε στην αίθουσα πάλι να διδάξουμε σε τόσο κόσμο. Αυτός είναι ο προβληματισμός μου αυτό το διάστημα, γιατί σκέφτομαι ότι κάποια στιγμή όλο αυτό θα τελειώσει. Θα γίνουν οι εμβολιασμοί, θα τελειώσουμε. Αυτά είναι τα δύο. Εκεί θεωρώ ότι θα πρέπει να κάνουμε περισσότερη δουλειά και εμείς οι δάσκαλοι, αλλά όλοι τέλος πάντων, ο Δήμος, όλοι υπεύθυνοι, να πάρουμε πάλι πίσω τον κόσμο, ο οποίος φυσικά το θέλει πάρα πολύ. Μιλάω με πάρα πολύ κόσμο, με πολλούς μαθητές μου. Θέλουν πάρα πολύ να δουν μια παράσταση. Και έτσι έκκληση κάνω στο Δήμο που με ακούει, στον κύριο Σάπκα, στην κυρία Σπανού, να κάνετε εκδηλώσεις το καλοκαίρι. Μας έλειψαν πάρα πολύ πέρυσι, έλειψε σε πάρα πολύ κόσμο. Ξέρω ότι είναι πολύ δύσκολο, το έχω συζητήσει. Αλλά η αλήθεια είναι ότι ο κόσμος, έχουμε ένα κηποθέατρο, ας βοηθήσουμε και ως εθελοντές, όσοι ασχολούμαστε με όλα αυτά. Η νεολαία είναι ήδη μπροστά και νομίζω ότι κι εσείς θα μπορέσετε να κάνετε παιδιά πράγματα. Ας βοηθήσουμε να συντονίσουμε τέλος πάντων στα άτομα που θα μπαίνουν και στον έλεγχο της μάσκας και όλα αυτά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, συγχαρητήρια και για σήμερα και για χθες. Προσπάθησα να τα παρακολουθήσω σήμερα καλύτερα. Μπράβο, μπράβο σε όλους. Μην τα παρατάτε. Εγώ αυτό έχω να πω. Ευχαριστούμε. Η βοήθεια του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας είναι πρόθυμη σε όλους, και στο Δήμο, αλλά και όχι μόνο. Θέλετε να απαντήσετε εσείς, κύριε Κτιστάκη, είτε ο κύριος Σάπκας. Μπορώ να πω κι εγώ δύο κουβέντες. Βέβαια, εντάξει, σίγουρα είναι πολύ σωστά τα θέματα που έθεσε και η Εύη και ο κύριος Σερμπά. Θα ξεκινήσω όμως, όπως είχα πει και στην ομιλία μου, ότι πρέπει να γίνει συνείδηση κεντρικά ότι ο πολιτισμός πρέπει να είναι σε πρώτη μοίρα. Δεν μπορεί να βάζουμε όλα τα άλλα σε πρώτη μοίρα και στο τέλος τον πολιτισμό. Όταν αυτό γίνει, τότε θα λυθούν όλα αυτά τα μικρά για μένα προβλήματα. Δεν είναι σπουδαίο να κάνεις μία πολύ καλή, ας πούμε, εκδήλωση στο κηποθέατρο. Εννοείται σε ανοιχτούς χώρους. Μπορούμε και πάντα. Και από τα προηγούμενα παραδείγματα φάνηκε ότι τηρήθηκαν σε όλους τους χώρους απαραίτητα όλοι οι κανόνες με το παραπάνω. Αυτή τη στιγμή έχουμε 25 και 30 άτομα σε αίθουσα σχολείων και στο κηποθέατρο μπορούν να μπουν από τα 2.000 άτομα που φοράν, να μπουν τα 1.000, τα μισά δηλαδή, και θα είναι όλα μια χαρά. Εμείς είμαστε έτοιμοι. Το κηποθέατρο έχει σχεδόν κλείσει, άμα δείτε από τις αιτήσεις, είναι η κυρία Σπάνο το ξέρει, γιατί το διαχειρίζεται το Θεσσαλικό Θέατρο, είναι κλεισμένο. Η θέληση για οι προτάσεις είναι πάρα πολλές και πολύ δυνατές. Παράλληλα έχουμε και τα 200 χρόνια από την Επανάσταση, που και εκεί πέρα υπάρχουν ειδικές εκδηλώσεις που θα γίνουν. Εμείς είμαστε έτοιμοι και θέλουμε όσο τίποτα άλλο να γίνει αυτό. Πιστεύω ότι η πολιτεία είναι αυτή η οποία, αν βάλει τον πολιτισμό στην ίδια μοίρα τουλάχιστον με την οικονομία, πιστεύω ότι θα πάμε πολύ καλά. Θα μπορέσουμε. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κάπλα. Θα ήθελα να κάνω μία ερώτηση στην κυρία Σπανού. Βλέπουμε τώρα θύελα αποκαλύψεων στη δημοσιότητα από
διάφορους καλλιτέχνες, συγκεκριμένα από το χώρο του θεάτρου, σίγουρα θα το έχετε δει. Πιστεύετε ότι πως συνεπάγεται με την πανδημία, δηλαδή η πανδημία έφερε μια ευκαιρία για σκέψη, ώστε τα θύματα να βγουν και να μιλήσουν, ναι. Ναι. Ευχαριστώ για την ερώτηση, γιατί συζητιέται αρκετά. Ναι, νομίζω ότι η πανδημία έδωσε ένα χώρο σιωπής σε ένα επάγγελμα το οποίο είναι στο τρεχαλιτό συνήθως, ώστε να... και έναν χώρο, δηλαδή τι συμβαίνει με το θέατρο, γιατί πιστεύω ότι βγήκε σαν κύμα πρώτα το θέατρο. Κοιτάξτε, όταν υπάρχει μια κανονική παράσταση, είναι πάρα πολύ δύσκολο να βγει ένας ηθοποιός το πρωί, σε μια πρωινή εκπομπή, να καταγγείλει κάτι τόσο σοβαρό και το βράδυ να πάει στην παράσταση. Σημαίνει ότι βάζει σε κίνδυνο ολόκληρη την παράσταση, έτσι, γύρω από την οποία κινούνται πάρα πολλοί άνθρωποι, γιατί με έναν τρόπο διαρριγνεί τις σχέσεις με ένα σύνολο. Και κατά δεύτερον, όταν υπάρχει το κοινό, το ζωντανό, καταλαβαίνετε πάρα πολύ εύκολο ότι αυτό που γίνεται, ας πούμε, στα social media θα μπορούσε να συμβεί με ένα ζωντανό κοινό. Δηλαδή, να έρθουν αυτοί οι οποίοι συμφωνούν ή διαφωνούν με μια δήλωση που έγινε το πρωί και να γίνει αρένα η αίθουσα του θεάτρου. Άρα, λοιπόν, αυτή η ησυχία, αυτό λέω, αυτή η σχετική σιωπή, έδωσε ένα χώρο που δεν ήταν πάρα πολύ απειλητικός, όπως είναι το ζωντανό θέαμα, ώστε να μιλήσουν. Δεύτερον, βέβαια, η οικονομική δυσκολία και ο τρόπος που αναδείχθηκαν τα οικονομικά και επαγγελματικά προβλήματα του θεάτρου, τα οποία και αυτά είναι για χρόνια αναπτύσσονται, έφερε τους ανθρώπους στο μη περαιτέρω, δηλαδή ότι δεν έχουν τίποτα να χάσουν αν δεν διαπραγματευτούν πάλι τις κεντρικές αρχές της δουλειάς τους. Δηλαδή είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι βρέθηκαν, είναι σαν δηλαδή να μην βρίσκεσαι χωρίς σπίτι. Οπότε λες τώρα πρέπει να το κάνω από την αρχή καλά. Δηλαδή γιατί βρέθηκαν απλήρωτοι, είναι ένα χρόνο που δεν δουλεύουν οι καλλιτέχνες, ειδικά των παραστατικών τεχνών, δηλαδή ηθοποιοί, μουσικοί και χορευτές. Καθώς καταλαβαίνεις, αυτή η απελπισία είναι μια, φορές και μια δύναμη προβληματισμού. Δηλαδή και η σιωπή που υπήρξε, αλλά και το πόσο πλήττεται αυτός ο κλάδος, πόσο μόνος έμεινε πραγματικά από την πολιτική ηγεσία, η οποία φάνηκε γυμνή στο να έχει προτάσεις συγκεκριμένες για το πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί. Αναφέρονται πολλές φορές στο Facebook παραδείγματα, ας το πούμε στη Γαλλία, που είναι μια χώρα η οποία υποστηρίζει πολύ τους καλλιτέχνες. Την ώρα που ένας καλλιτέχνης σταματάει να δουλεύει επειδή τελειώνει το συμβόλαιό του με ένα θέατρο μέχρι την επόμενη, έχει το 70-80% του μισθού του, τα βάλει το κράτος, γιατί καταλαβαίνει ότι ο άνθρωπος πρέπει να ζήσει. Διαφορετικά γίνεται ζητιάνος και έχουμε αυτά τα φαινόμενα της ταπείνωσης. Άρα, τα προβλήματα, η υποτίμηση του κλάδου, το ότι έμεινε μόνος του, το ότι αναδείχθηκε η δυσκολία την οποία αντιμετωπίζουν οι καλλιτέχνες, τους έκανε πια ρυψοκίνδυνους. Τους έδωσε το θάρρος, όπως είπα προηγουμένως, για να μπορέσουν να μιλήσουν και να προσπαθήσουν να βάλουν σε μια καινούρια βάση τους κανόνες με τους οποίους δουλεύουν. Και βέβαια ο πρακτικός τρόπος ότι δεν έχουν τον κίνδυνο του ζωντανού κοινού το βράδυ, που καθώς καταλαβαίνετε, μπορείτε να το φανταστείτε από αυτό που γίνεται στο Facebook, θα μπορούσε να γίνει αρένα κάθε παράσταση και να διαλυθούν δουλειές. Άρα το ένα είναι η συγκυρία, το άλλο είναι το βαθύτερο, ότι η εγκατάλειψη του κλάδου, η έλλειψη κανόνων, η έλλειψη αμοιβών, η έλλειψη εξασφάλισης αυτών των ανθρώπων, τους έφερε σε ένα σημείο απελπισίας που τους κάνει πλέον να μιλήσουν. Πριν από άλλες κατηγορίες, δηλαδή αυτό ήθελα να πω. Ήθελα να απαντήσω λίγο κάτι σε αυτό που είπε η Εύη η Κλίτσα. Το ανέφερε βέβαια και ο αντιδήμαρχος, ο κύριος Σάπκας, το πρόγραμμα του Κηποθεάτρου είναι πλήρες, δηλαδή δεν ξέρουμε τι θα κάνουμε. Εμείς στα Θεσσαλικό Θέατρο, όπως και πέρσι το καλοκαίρι, βάλαμε όλες μας τις δυνάμεις για να παρουσιάσουμε
ζωντανό θέαμα. Κάναμε τα αγάλματα περιμένουν στο Β' αρχαίο, στο Α' αρχαίο και σε άλλους αρχαιολογικούς χώρους. Είχαμε τις δύο περιπατητικές παραστάσεις, το με τα τραγούδια του Βόιτσερ και τις επιθεώρησεις για να βγούμε στους δρόμους. Δηλαδή, μια ομάδα δούλεψε πάρα πολύ για να μπορέσει να τα κάνει. Μας σταματήσαν στη μέση γιατί μετά τις 15 Αυγούστου. Αλλά νομίζω ότι έχουμε αποκτήσει μια συνείδηση ότι είναι τόσο πολύ μεγάλη επιθυμία να επιστρέψουμε στους χώρους, όπου εμείς, σαν όλοι οι χώροι πέρσι, το είπε ο κύριος Σάπκας, το ίδιο κάναμε και εμείς στο θέατρο, τα υγειονομικά μέτρα τηρήθηκαν απολύτως. Δηλαδή δεν υπήρξε το παραμικρό στοιχείο το οποίο να δείχνει ότι δεν τηρήθηκαν μέχρι τελείας και υπερθεματίσαμε στο να τηρούνται τα μέτρα, στις αποστάσεις, στην επιτήρηση. Άρα, επειδή ακριβώς εμείς είμαστε υπεύθυνοι, ζητάμε και την εμπιστοσύνη. Νομίζω ότι αυτή είναι η σχέση. Δηλαδή, κάνουμε το καλύτερο και το τηρήσαμε, το δείξαμε σε δύσκολους χώρους, όπως είναι τα αρχαία θέατρα που δεν είναι αριθμημένα κλπ. Κάναμε το 110% για να μπορούσαμε να εγγυηθούμε πράγματι, γιατί σας είπα, η εμπιστοσύνη, το λέω και εδώ, είναι πολύ σοβαρό, ότι εμείς θα τηρούμε ώστε ο κόσμος να απολαύσει αυτό που έρχεται. Και το ίδιο θα γίνει νομίζω αυτό το καλοκαίρι και θα είναι πολύ καλύτερα από πέρσι, έτσι να το πούμε αυτό. Νομίζω ότι θα έχουν εμβολιαστεί οι μεγαλύτερες ηλικίες που αισθάνονται πιο, που είναι πιο ευάλωτες, τουλάχιστον δηλαδή είναι κεντρικό αυτό, είμαστε πιο έμπειροι ως πολίτες στην υγειονομική τήρηση των κανόνων, έχουμε συνηθίσει περισσότερο τη μάσκα. Νομίζω είμαι αισιόδοξη να το πω αυτό, θα είναι καλύτερα τα πράγματα από πέρσι. Ευελπιστώ και εγώ από πλευράς μου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Βαγγέλη, υπάρχει ερώτηση στο chat? Ναι, υπάρχει ερώτηση. Αρχικά, είχε σηκωμένο το χέρι η κυρία Εύη, μήπως θέλει να προσθέσει κάτι, το έχει ξεχασμένο. Μάλλον θα το έχει ξεχάσει. Okay, ξεχασμένο αυτό έχει. Και υπάρχει ερώτηση από τον κύριο Γιουρούκη από το Ποκέλ. Ναι, όχι ακριβώς ερώτηση. Αν μπορώ να έχω το λόγο για δύο λεπτά να εκφράσω κάποιες σκέψεις μου. Αυτά που άκουσα. Ευχαριστώ. Καταρχήν, θέλω να πω ότι χαίρομαι που συμμετέχω στη συζήτηση, στη διαδικτυακή συζήτηση με το Συμβούλιο Νεολαίας, που δείχνεται ότι έχετε προβληματισμούς για αυτά που συμβαίνουν, ειδικά για το χώρο του πολιτισμού, είναι το πρώτο. Παρακολούθησα με ενδιαφέρον τις αρχικές εισηγήσεις και του Αντιδημάρχου, της Άννας Ιακουβίδου. Βέβαια, πήρα πιο πολλά πράγματα, να πω την αλήθεια, έτσι, μου άρεσε πολύ το τοποθετήσεις και της κυρίας Πανού και του Πιστάκη. Της κυρίας Πάνου, γιατί έχουμε συνεργαστεί κιόλας στο σχολείο μας, στο ΕΠΑΛ Τυρνάβου που εργάζουμε, και έτσι είχαμε την ευκαιρία να δούμε από κοντά, πέρα από το θέατρο το Θεσσαλικό, που έχουμε παρακολουθήσει δουλειές της. Αλλά ο λόγος και αυτά που είπε και αυτά που χρησιμοποίησε σαν έννοιες με βρίσκουν σύμφωνο και βάλαν το μυαλό μου σε σκέψεις για τη συνέπεια, για τη σκηνοθεσία, για πολλά πράγματα και για την τελευταία τοποθέτηση. Αυτό που είπατε και ο κύριος Αντιδήμαρχος για το ότι το καλοκαίρι θα είναι γεμάτη σε παραστάσεις. Το συζητάμε στους κύκλους μας ότι όταν θα ανοίξουν όλοι θα τρέχουμε, θα θέλουμε να παρουσιάσουμε δουλειές μας. Και μου άρεσε επίσης και ένα κομμάτι μεγάλο της εισήγησης του κυρίου Πιστάκη και ήταν και σκέψεις δικές μου, αυτά που αναφέρθηκε στη μουσική, στο ότι δεν μπορούν ταυτόχρονα δύο μουσικοί σε μια τέτοια συζήτηση, σε μια τέτοια εκδήλωση να κάνουν ταυτόχρονα, εκτός αν είναι στο ίδιο δωμάτιο, πώς μπορεί να γίνει καλύτερη μια τέτοια συνάντηση ή εκδήλωση διαδικτυακή. Είναι σκέψεις που και εγώ είχα στο μυαλό μου και μου φάνηκαν γόνιμες. Και θέλω να κλείσω με μια, να καταθέσω δηλαδή σε εσάς, σαν σκέψη, ένα δίπολο που δύο πραγμάτων που σκέφτομαι. Εμείς στο σύλλογό μας, στο Πολιτιστικό Κέντρο Εκπαιδευτικών Λάρισας, έχουμε μια διπλή ιδιότητα, δηλαδή και εκπαιδευτική και άνθρωποι που μας αρέσει ο πολιτισμός. Και προσπαθούμε τα τελευταία χρόνια να έχουμε μια ευρύτητα δράσεων, δηλαδή και στο βιβλίο και σε σχέση με τα παιδιά, αν μπορούμε με θέατρο, με μουσική την έχουμε παραμιλήσει, κύριε Κριστάκη, τα τελευταία χρόνια. Είχαμε πριν κάποιες εκδηλώσεις μουσικές που κάναμε. Αν μπορέσουμε αργότερα, κρατάμε, εν πάση περιπτώσει, όσο μπορούμε, όχι σε έναν τομέα, αλλά σε
αρκετούς τομείς του πολιτισμού. Και αυτό που συνέβη με την, με αυτό, με την καραντίνα σε σχέση με τον πολιτισμό, εγώ έχω ένα δίπολο, δηλαδή από τη μια είναι η δημιουργία και από την άλλη είναι η παρουσίαση του έργου, του πνευματικού έργου μας. Θεωρώ ότι στις συνθήκες της πανδημίας έχουμε κρατήσει σε μεγάλο βαθμό, δηλαδή και οι συγγραφείς, εγώ θα έλεγα και οι μουσικοί, στο να γράψουν μουσικά έργα, ίσως και στο θέατρο, ως σεναριογράφος, στο να γράψει, δηλαδή μόνος του, αυτός που μείνει μόνος του, γιατί δημιουργεί και μια μοναχική διαδικασία. Θεωρώ ότι αυτό έχει παραμείνει σε έναν βαθμό αρκετά ενεργό. Το δύσκολο είναι η παρουσίαση, δηλαδή πώς παρουσιάζουμε το έργο μας στο κοινό, στο ευρύτερο κοινό. Δηλαδή εκεί θέλουμε τη ζωντανή, την άμεση επαφή, ανοιχτούς ή κλειστούς χώρους. Εκεί εντοπίζω το πρόβλημα. Το ίδιο θα έλεγα ότι είναι και στους καλλιτέχνες. Θεωρώ προσωπικά ότι δεν στηρίχτηκε εξ αρχής και σημαντικά, δεν στηρίχτηκαν οι άνθρωποι της δημιουργίας του πολιτισμού, κεντρικά από την κυβέρνηση. Ίσως θα μπορούσα να δεχτώ ότι στηρίχθηκαν από τον κόσμο, από εμάς, το κοινό δηλαδή, η δημιουργία του πολιτισμού. Ψυχικά θα τολμούσα να πω ηθικά ότι υποστηρίξαμε και καταλαβαίνουμε τον κόπο τους. Το δύσκολο είναι αυτό να μεταφραστεί και σε οικονομική στήριξη. Δεν έχω πλήρη άποψη για το θέμα, μιλάω σε αυτά που αντιλαμβάνω. Και το τρίτο τελευταίο και κλείνω με αυτό, είναι για το ότι προσπαθήσαμε μέσα από τέτοιες φόρμες, όπως είναι το Zoom και το WebEx εμείς στο σχολείο, να κρατήσουμε ένα κομμάτι της επικοινωνίας μας, με τους μαθητές εμείς, με το κοινό οι καλλιτέχνες. Δηλαδή ένα μικρό κομμάτι της επικοινωνίας δεν είναι, πώς να πούμε, διαδραστικό ή άμεσα ζωντανό, όπως το μας αρέσει και το έχουμε συνηθίζει, ήταν ένα μικρό κομμάτι. Εγώ θα το έβαζα γύρω στο 30%. Δεν είναι καθόλου, δεν είναι το τίποτα, το μηδέν, αλλά δεν είναι και το καλό όπως έχουμε συνηθίσει το ζωντανά και από κοντά. Κλείνω. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε και ελπίζω να μην σας κούρασα. Ότι ο τομέας του πολιτισμού είναι γεγονός ότι και σε πανδημία και σε περιπτώσεις πολέμου, καταστροφών κτλ. Είναι ένα από τα κομμάτια όπως και οι εστίες ίσως που πλήττονται πάρα πολύ. Δηλαδή είναι από τα πρώτα που κόβουν οι άνθρωποι που καταλαμβανόμαστε από φόβο. Δηλαδή πρέπει να εξισορροπηθούν πολλοί συνθήκες για να αρχίσουμε να βγαίνουμε ενώ συγκεντρωμένοι όλοι μαζί και να παρακολουθούμε οργανωμένα παραστάσεις. Ευελπιστώ όμως, και όχι μόνο ευελπιστώ, αλλά και αισιοδοξώ ότι φτάνουμε πολύ κοντά στο να λειτουργήσουμε και πάλι με αυτές τις ωραίες συνθήκες. Με αυτό θέλω να πω καλή επιτυχία και στο κυποθέατρο που αναφέρατε προηγουμένως και σε όλους τους τομείς του πολιτισμού που εκπροσωπείτε. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και εμείς, κύριε Γιουρούκη. Θα ήθελε κάποιος από τους ομιλητές να σχολιάσει κάτι πάνω σε αυτά που είπε προλίγο ο κύριος Γιουρούκης. Όχι, μάλλον. Πιστεύω ότι συμφωνούμε με τον κύριο Γιουρούκη σε αυτά που είπε. Είναι γεγονός ότι η εκπαιδευτική κοινότητα έχει άμεση σχέση με τον πολιτισμό και βέβαια υπάρχει πάντα μια πολύ μεγάλη συνεργασία εδώ και χρόνια σε όλους τους τομείς. Εκείνο που θα ήθελα να τονίσω είναι ότι δεν το έκοψε ο κόσμος, δυστυχώς, κύριε Γιουρούκη, τον πολιτισμό. Δεν είναι τα πρώτα που κόβει ο κόσμος. Από τα πρώτα που κόβει η κυβέρνηση. Όχι ο κόσμος. Ο κόσμος δεν θα το κόψε, ποτέ δεν θα το κόψε. Ήταν ακόμα και με τις συνθήκες αυτές που είχαμε στο μικρό θεατράκι του Μήλου ή στο κινηματογράφο, η ουρά ήταν 100 μέτρα. Αυτό είναι κεντρική επιλογή και εκεί πρέπει όλοι να προσπαθήσουμε αυτό που είπαν και οι προηγούμενοι. Εκείνη η προσπάθειά μας. Σε αυτή την προσπάθεια πρέπει όλοι να τείνουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και εμείς, κύριε Σάπκα. Βλέπω ότι δεν υπάρχουν άλλες ερωτήσεις. Οπότε, Βαγγέλη, θα ήθελες να κλείσουμε την ημερίδα. Αν δεν θέλει κάποιος να προσθέσει κάτι, μπορούμε, νομίζω. Δεν βλέπω κάτι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που βρεθήκατε σήμερα εδώ, ομιλητές και κοινό. Ήταν στα πλαίσια
του κύκλου των webinars του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας, Δήμου Λαρισαίων. Ήταν μια πρωτοβουλία της Επιτροπής Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού. Ένα προσωπικό σχόλιο να κάνω κι εγώ. Ευελπιστώ κι εγώ να επιστρέψουμε στην κανονικότητα και να πάψει η αναστολή των πολιτιστικών εκδηλώσεων. Γιατί, όπως είπε προλίγου και ο κύριος Κτιστάκης, ενισχύθηκε η ανεργία στη χώρα μας και δεν είναι το ίδιο η διαζώσεις παράσταση, η επικοινωνία με το κοινό, όπως με το live streaming που βλέπουμε να γίνεται. Αλλά όπως είπε και ο κύριος Σάπκας, ο κόσμος βοήθησε, έμπαινε, παρακολουθούσε παραστάσεις, δεν έπαψε να αγαπάει τον πολιτισμό. Αυτά έχω να πω εγώ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Βαγγέλη, θες να πεις και εσύ κάτι? Και εγώ θα ευχαριστήσω εκ μέρους μου όλους τους ομιλητές για όσα είπανε. Ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση και όσους μας παρακολούθησαν, ευχαριστούμε. Αυτά έχω να πω εγώ. Νομίζω πως με κάλυψες και εσύ, με κάλυψαν και οι προηγούμενοι. Μπορούμε να κλείσουμε, νομίζω. Πως η εκδήλωση έχει βιντεοσκοπηθεί, θα ανεβεί μέσα στις επόμενες μέρες στο κανάλι του YouTube του Δήμου Λαρισαίων, αλλά και στη σελίδα μας, Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας Δήμου Λαρισαίων, στο Facebook. Αυτά έχω να πω. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Εμείς ευχαριστούμε. Εμείς ευχαριστούμε. Γιατί η επικοινωνία είναι πολύ σημαντικό, με εσάς πάρα πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντική πρωτοβουλία και όλες οι προηγούμενες και οι επόμενες, υποθέτω. Είμαστε στη διάθεση όλων σας να σας βοηθήσουμε. Όπως είπατε, κυρία Σπανού, τώρα που θα ανοίξετε το κυποθέατρο. Εθελοντές. Εθελοντές. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλό μεσημέρι. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ όλους.